Καλησπέρα σας. Είναι τα μεσάνυχτα, είστε στον Αλφα και πάμε να δούμε τους καλεσμένους της απόψινής μας εκπομπής. Απόψε κοντά μας ο Ζαχίρ Γιαβαρί. Ο Αφγανός παίκτης του MasterChef μιλάει για την κινηματογραφική του ζωή. Διηγείται πως έφυγε από το σπίτι του με την προτροπή των γονιών του σε ηλικία μόλις 10 ετών, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή μακριά από τον πόλεμο. Εξιστορεί τα δύσκολα παιδικά χρόνια που εργαζόταν σε οικοδομές και κοιμόταν σε παραπήγματα, περιγράφει πως ένιωσε όταν έμαθε πως έχασε από βόμβα τον Ταλιμπάν την αδελφή του και τον πατέρα του, αλλά και πως βρέθηκε από τα παγκάκια της Λέσβου στις κουζίνες του MasterChef. Συγκινείται όταν συνειδητοποιεί πως έχει να δει τη μητέρα του 20 χρόνια και αποκαλύπτει τι του είπε εκείνη όταν της αποκάλυψε πως θα μπει στο MasterChef. Η Μάρα Δραμουσλή δηλώνει για πρώτη φορά επίσημα και ανοιχτά πως είναι και πάλι ερωτευμένη. Αρκετά χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον πρώην σύζυγό της και πατέρα του παιδιού της, η Μάρα παραδέχεται πως ίσως σύντομα τη δούμε και πάλι νυφούλα. Θυμάται πως την προσέγγισαν σε ένα μπαρ για να τη ζητήσουν να γίνει μοντέλο, αποκαλύπτει πως πάντα είχε θέμα με τα μεγάλα της αυτιά, τα οποία και διόρθωσε με πλαστική επέμβαση, εξηγεί πως μπήκε στο χώρο της υποκριτικής όπου και γνωρίζει μεγάλη επιτυχία, ενώ συγκινείται όταν αναφέρεται και στον πρόσφατο χαμό του αδελφού της, περιγράφοντας τη σοκαριστική στιγμή που ενημερώνεται για το θάνατό του λίγα λεπτά πριν εμφανιστεί στη θεατρική σκηνή. Τότε σε ένα καλύτερο αύριο. Βρέθηκε στο Ιράν. Ζαχίρ, καλώς όρισες. Να είσαι καλά, καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Πού σε βρίσκουμε, σε τι φάση, δημιουργική, με πολλή δουλειά? Ναι, είναι η φάση που ξεκινάει μια δημιουργική σεζόν, να πω. Αυτό, πολλή δουλειά. Είναι αρχή που πάω να κάνω κάτι. Πρέπει να κάνεις κάτι δικό σου. Όχι δικό μου. Πάω να αναλάβω ένα μαγαζί. Ναι. Είμαστε λίγο στην αρχή, να αλλάξουμε λίγο. Το μενού, τον κατάλογο. Το μενού, την κουζίνα, νέο εξοπλισμό. Θα αλλάξουμε και όνομα μαγαζιού. Τι κουζίνα θα έχει το μαγαζί? Θα είναι ελληνική μεσογειακή κουζίνα. Mm-hmm. Δηλαδή στην περιοχή που θα είμαι, είναι αυτές οι δύο κουζίνες παίζει πάρα πολύ. Και σε ποια περιοχή θα είσαι? Είναι στο Σύνταγμα. Oh, κέντρο δηλαδή. Ναι, έτσι. Κέντρο. Δηλαδή δεν μπορείς να αποφεύγεις την ελληνική, ναι, κουζίνα. Δηλαδή εντάξει, αυτή είναι η περιοχή. Εσένα όμως, αν θυμάμαι καλά, σ' άρεσε η ελληνική κουζίνα. Λατρεύω την ελληνική κουζίνα, ναι, λατρεύω την ελληνική κουζίνα. Κοίταξε, Ζαχίρ, ξέρουμε ότι έχει υπάρξει ένα από του αγαπημένου παίκτε του MasterChef. Όχι μόνο γιατί ήσουν και ταλαντούχος μάγειρας, αλλά έχεις και μια πολύ έτσι, ιδιαίτερη προσωπική ιστορία. Διαβάζοντας μάλλον κάποιες πληροφορίες που μου δώσαν οι συνεργάτες μου πριν έρθει να κάτσει σε αυτή την καρέκλα, λέω, κοίταξε να δεις αυτό το παιδί από πού ξεκίνησε και είναι σήμερα καλεσμένος σε μια εκπομπή μιας χώρας, ναι, στην οποία ήρθε προσπαθώντας να αναζητήσει ένα καλύτερο αύριο. Ακριβώς, ναι. Όχι ότι θέλω κάτι σπουδαίο το να βγαίνει κάποιος στην τηλεόραση, αλλά το να έχεις φτάσει όμως να διηγείσαι την ιστορία σου, έχοντας ξεκινήσει, γνωρίζοντας τη φτώχεια σε μια χώρα που είχε και πόλεμο και έχοντας βιώσει όλο αυτό το ταξίδι, ναι, από εκεί εδώ,
Είναι σπουδαίο και μπράβο σου. Το σπουδαίο για μένα είναι ότι γλίτωσα από την ταλαιπωρία αυτό, το να έχω φτάσει στην Ελλάδα, το να έχω κάνει κάποια πράγματα. Έχω περάσει πάρα πολλά εμπόδια για να φτάσω εδώ. Για πάμε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Εσύ πού γεννήθηκες? Γεννήθηκες στο Αφγανιστάν. Γεννήθηκα στο Αφγανιστάν, ναι. 10 χρονών έχω αποχωρήσει από τους γονείς μου. Γιατί? Λόγω ασφάλεια. Δηλαδή εκεί πέρα που έμενες τα πράγματα ήταν δύσκολα, κινδύνευε η ζωή σου? Όχι μόνο τη δική μου ζωή. Δηλαδή εκεί ανά πάση στιγμή που θα μπορούσες να μην υπάρξει αυτή τη ζωή. Γιατί όμως δεν φύγατε μαζί με τους γονείς σου και απλά έφυγες? Γιατί εσύ από τους γονείς? Είναι μεγάλη ιστορία. Ο πατέρας μου και η μητέρας μου δεν θέλαν να φύγουν. Πρώτον. Δεύτερον, για να φύγεις από αυτή τη χώρα πρέπει να φύγεις παράνομα. Είναι πολύ μεγάλο κίνδυνο. Από τη μία είναι πολύ μεγάλο κίνδυνο ότι θα φύγεις, μπορεί να πεθάνεις στον δρόμο, στα βουνά που θα περάσεις. Από την άλλη είναι που πρέπει να έχεις την οικονομία. Την οικονομική δυνατότητα την οικονομική να κάνεις δυνατότητα, το ταξίδι. Ναι. Εσύ 10 χρονών λοιπόν, αφού οι γονείς σου δεν θέλανε να φύγουν για τους δικούς τους λόγους από το Αφγανιστάν. Ρισκάρανε. Σε διώξανε ουσιαστικά, σου είπανε ναι. Φύγε, ενώ είσαι 10 χρονών, έτσι. Ναι. Δηλαδή ρισκάρανε να ζήσω. Δηλαδή αυτό από μία βγήκε σε καλό, ότι χαίρομαι που ζω και έχω κάνει κάτι και προσπαθώ να κάνω κάτι στη ζωή μου και γλίτωσα το θάνατο, αλλά βρήκα πάρα πολλές δυσκολίες μπροστά μου. Το ξεπέρασα και σιγά σιγά πάω να χτίσω μια καλύτερη ζωή. Έφυγες από το Αφγανιστάν και πήγες στο Ιράν. Ναι, πήγα στο Ιράν. Καλά, δεν είναι ότι έφυγες από την κόλαση και πήγες στον παράδεισο. Έφυγες από τη μία κόλαση και πήγες σε μια άλλη κόλαση. Ακόμα πιο χειρότερη κόλαση εκεί ήταν. Δηλαδή, δηλαδή πολλές φορές πας σε μια χώρα. Όχι σε μια χώρα, ας πούμε. Πας σε ένα περιβάλλον, αλλάζεις περιβάλλον, πας σε ένα άλλο περιβάλλον. Και λέω, πού ήρθα. Δεν νομίζω όμως ότι αυτός ήταν ο τελικός προορισμός. Ήταν μια υποχρεωτική πορεία που ίσως έπρεπε να πάρεις. Η αλήθεια είναι, μέχρι το 2010-2011 δεν σκεφτόμουν καθόλου πού θα είμαι. Δεν είχα ποτέ στόχο να πάω σε μια άλλη χώρα ή τι να κάνω, πώς να το κάνω. Και στο Ιράν που ήμουνα, στην αρχή ήταν πάρα πολύ χάλια, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, δούλευα οικοδομή. Σε τι ηλικία αυτό τώρα? Ηλικία τώρα 11-12 χρονών. Χειμώνας είχα φτάσει στο Ιράν, ήταν πάρα πολύ κρύο. Βέβαια. Για να δουλεύαμε και μετά κοιμόμασταν σε ένα ντομάτιο στην ίδια πολυκατοικία που ακόμα δεν ήταν έτοιμο. Που τη χτίζατε, δηλαδή στο γιαπί. Που τη χτίζαμε, ναι. Μου είχαμε βάλει τα τούβλα. Φτιάχναμε ένα ντομάτιο να μένουμε εκεί. Δουλεύεις με ενήλικες, με μεγάλους, ή ήσασταν παιδιά? Ναι. Εντάξει, υπήρχε και παιδιά στην ηλικία μου, οπότε η ανάγκη είναι η ανάγκη. Οπότε πρέπει τα ξεχνάς όλα για να επιβιώσεις. Μπορείς να ζήσεις. Ναι, μπορείς να ζήσεις. Τα παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους, τέλος. Δεν υπάρχει. Πέσανε στη θάλασσα. Μέσα στην θάλασσα αυτή. Απλά έγινε κάπως η βάρκα σκιστήκε αυτό. Και πέσαμε εμείς όλοι, είχε η μαμά στη θάλασσα αυτό. Με το πέρασμα του χρόνου μπορώ να σου πω ότι κάνω την καλύτερη δουλειά του κόσμου. Διότι με έναν τρόπο βρίσκομαι στην πολύ ευχάριστη θέση να αλλάζω ζωή, να είμαι κάποια άλλη. Μπορώ επίσης να αγκαλιάζω τη ζωή διότι κάνω παιδικό. Και βλέπω τη ζωή μπροστά που σπαρταράει, βλέπω τα παιδιά. Αλλά εκείνη την ώρα δεν μπορείς να είσαι πουθενά άλλου. Ξαφνικά έχει γίνει μια ρογμή. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα τα οποία δεν γυρίζουν πίσω. Δουλεύεις με ενήλικες, με μεγάλους, ή ήσασταν παιδιά? Ναι. Εντάξει, υπήρχε και παιδιά στην ηλικία μου. Οπότε η ανάγκη είναι η ανάγκη. Οπότε πρέπει τα ξεχνάς όλα για να επιβιώσεις. Μπορείς να ζήσεις. Ναι, μπορείς να ζήσεις. Εσύ όσο καιρό ήσουν εκεί, είχες τρόπο να μαθαίνεις νέα για τους δικούς ανθρώπους? Η αλήθεια είναι, για ένα χρόνο δεν είχα νέα καθόλου.
Ούτε εκείνοι είχαν νέα από ούτε σένα. Αυτοί είχαν νέα από μένα. Είχαν νέα ότι είμαι καλά και έχω φτάσει. Γιατί τότε δεν είχαμε ούτε τηλέφωνο, ούτε ίντερνετ, ούτε καν ήξερα τι είναι το κινητό, δεν είχα πιάσει. Εγώ το κινητό το πιάσα στο χέρι μου το 2011. Η επικοινωνία μας πώς ήταν. Εάν έφυγε κάποιος από το Ιράν για να πάει εκεί στο Αφγανιστάν ή αν κάποιος ερχόταν από εκεί στο Ιράν. Ανταλλάζαμε έτσι τα μηνύματα. Ή έγραφα ένα γράμμα, ρε παιδί μου, και το έστειλα. Ή μου στείλανε ένα γράμμα. Ή έτσι ήταν η επικοινωνία μας. Δηλαδή, εσύ, επειδή κάποια στιγμή ξέρω ότι έχασες τον πατέρα σου και την αδελφή σου. Ναι, ήμουν. Ενημερώθηκες μετά από πόσο καιρό γι' αυτό? Ενημερώθηκα μετά από πολύ καιρό. Πίστευες δηλαδή ότι ζουν έτσι? Δηλαδή, είχα επικοινωνία με τη μητέρα μου. Απλά δεν μου το λέγανε, μου το κρύβανε. Πώς έφυγαν? Φύγανε σε αυτοκίνητο που το τυνάξαν, σε μια περιοχή που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, mm-hmm. Που δυστυχώς είναι η πόρτα του μέρους που μένω, είναι η βασική πόρτα που πηγαίνει σε άλλες πόλεις, είναι, σε μεγάλες η πόλεις. Πύλη, ναι. Δηλαδή είναι η έξοδος από εκεί και είναι ένα μέρος που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Σε αυτό το μέρος έχουν χάσει χιλιάδες άνθρωποι τη ζωή τους. Ακόμα και ολόκληρη οικογένεια έχουν χάσει τη ζωή τους από αυτή την περιοχή. Σε αυτή την περιοχή έπεσε θύμα βομβαρδισμό του Ταλιμπάν. Mm-hmm. Οι αδελφοί σου με τον μπαμπά σου βρέθηκαν σε αυτό το σημείο και προσπαθούσαν να φύγουν, ναι. Προσπαθούσαν να φύγουν να πάει σε μια άλλη πόλη. Παιδί, mm-hmm. Να πάει στη... παιδί, εκεί που μένω εγώ είναι σαν και χωριό, αλλά για μας είναι χωριό. Για να πας να πάρεις κάποια περισσότερα πράγματα, να έχεις πιο πολύ, πρέπει να πας σε πιο μεγάλη σε πόλη. Σε πιο μεγάλη πόλη. Η μεγάλη πόλη έχει, τότε που ήταν χωματό δρόμο, είχε 3-4 ώρες να πας με αυτοκίνητο εκεί. Δηλαδή εσείς αν χρειαζόσασταν κάτι που είχε να κάνει με τις βασικές σας ανάγκες, έπρεπε να κάνετε ολόκληρο ταξίδι 4 ώρων. Σε μια χώρα μάλιστα η οποία... Βομβαρδίζεται να πάσα και στιγμή εσωτερικά. Ναι. Έτσι. Και το κακό ήταν ότι στην περιοχή που μένω, ότι πολλές φορές σε αυτή την κακή περιοχή, την επικίνδυνη περιοχή που λέω, κυλίνανε τον δρόμο, ως δυσκολευόμασταν πάρα πολύ με τρόφιμα. Δηλαδή, πως ήταν σαν χειρότερα από κατοχή που έχω λίγα, έχω διαβάσει την ελληνική ιστορία. Δηλαδή πόσο καιρό μπορεί να σας ήταν χωρίς φαγητό? Χωρίς φαγητό. Δεν ήμασταν χωρίς φαγητό. Απλά βρίσκαμε τρόπο να μην πεινάσουμε. Ας πούμε, θυμάμαι μικρός, δεν είχαμε αλεύρι στο σπίτι μας. Δεν είχαμε αλεύρι και είχαμε αλεύρι από καλαμπόκι, αλεύρι από φακί. Φτιάχνατε εσείς δηλαδή, με ό,τι είχατε. Ναι, ναι, ναι. Με αυτά φτιάχναμε μερικές πίτες και τρώγαμε με αυτά. Τότε ήταν τόσο δύσκολα που ακόμα και κλείνανε τα σύνορα αυτή της περιοχής και δεν ερχόταν τίποτα στην περιοχή. Ούτε μίγα πέρναγε. Οπότε όλα τα μαγαζιά ήταν κλειστά, δεν υπήρχε εμπόριο και υπήρχε ένα χάος. Στο Ιράν πόσο καιρό έμεινες? Στο Ιράν έμενα 5 χρόνια. Έφυγες λοιπόν από εκεί λόγω της κατάστασης? Έφυγα γιατί πάντα από μικρός είχα ένα όνειρο ότι θέλω να σπουδάσω πολύ. Αλλά δεν σκεφτόμουν τι να γίνω. Συγγνώμη, ήθελες να σπουδάσεις ενώ δεν πήγαινε σχολείο? Ναι, πάντα. Αυτό είχα ένα όνειρο. Σχολείο δεν είχες καθόλου πάει? Θρησκευτικό σχολείο έχω πάει κάποια χρόνια στο Αφγανιστάν, 2 χρόνια νομίζω. Σε κανονικό σχολείο δεν έχω πάει. Και παρόλα αυτά, το όνειρο στο μεγάλο ήταν να κάνεις να σπουδάσεις. Πάντα ήθελα να σπουδάσω. Πάντα ήθελα να πάω στο σχολείο, αλλά δεν σκεφτόμουν ποτέ. Τι θες να γίνεις? Τι θέλω να γίνω? Απλά με ενδιέφερε πάρα πολύ, είχα την επιθυμία να πάω στο σχολείο αυτό. Στην Ελλάδα πώς έφτασες όμως? Φεύγεις από το Ιράν, ο επόμενος προορισμός ποιος είναι? Φεύγω από το Ιράν γιατί δεν είχα χαρτιά. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα δεν μας επιτρέπανε να πηγαίναμε στο σχολείο, απογορευόταν. Οπότε έλεγα, αν θα μείνω εδώ θα είμαι αμόρφωτος. Αν θα φύγω από εδώ, υπάρχει κίνδυνο ζωής. Αλλά το πήρες το ρίσκο. Πήρα το ρίσκο και σηκώθηκα και ήρθα.
Εντάξει. Πώς έφτασες, πού έφτασες πρώτα? Λέσβος. Στην Μυτιλίνη πήγες. Στην Μυτιλίνη, ναι. Πώς έφτασες εκεί? Με βάρκα. Με βάρκα. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι σαν και αυτά που βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή τώρα με τους πρόσφυγες από τη Συρία που μπαίνουν και στηβάζονται οι άνθρωποι μέσα σε βάρκες 15-20 άτομα. Όσοι καταφέρουν και δεν του πάρει βάρκα, τους φτάνουν εδώ. Διαφορετικά ζούμε αυτά τα σκηνικά με τα ναυάγια που πολλές φορές κοστίζουν και τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους. Έχει γίνει, ναι, έχει γίνει. Δεν είδα ακριβώς απέναντι με τα μάτια μου. Ας πούμε, με απόσταση 100 μέτρα είδα, άκουγα ότι λέγανε ότι μια βάρκα βούλιαξε. Mm-hmm. Αυτό. Υπήρχε και μια φάση που στην ίδια βάρκα που ήμασταν, δύο άτομα που είχαν μείνει μέσα, μας είχε φύγει λίγο η ελπίδα. Τα παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους, τέλος. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Πέσαν στη θάλασσα. Μέσα στην θάλασσα αυτή. Απλά έγινε κάπως ότι η βάρκα σκίστηκε αυτό. Και πέσαμε εμείς όλοι, είχε η μαμά στη θάλασσα αυτό. Έχασε κάποιος τη ζωή του από αυτό το συμβάν? Εντάξει, από αυτό το συμβάν εγώ με ένα άλλο παιδί που στην αρχή επέμενα ότι εντάξει, αν θα χάσουν αυτά τα δύο παιδιά τη ζωή τους, εμείς τι παραπάνω έχουμε από αυτά τα δύο παιδιά? Είμαστε ήδη, θα πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια, αρκεί δεν υπάρχει ελπίδα. Έτσι έλεγαν, δεν υπάρχει ελπίδα, αλλά καλό είναι να κάνουν μια προσπάθεια, ρε παιδί μου. Δεν τους ήξερα. Δεν τους ήξερα καν. Προσπάθεια τους σώσετε. Ναι, 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 δεν τους ήξερα. Απλά ήμασταν, βρεθήκαμε μέσα στη βάρκα μαζί. Τα καταφέρατε όμως, έτσι. Τα καταφέραμε, εντάξει. Χαίρομαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Πάντα εμένα η μητέρα μου έλεγε δύο πράγματα να κάνεις στη ζωή σου. Μην κλέβεις και μην κάνεις κακό στους ανθρώπους. Αυτό. Τότε που έγινε με αυτά τα δύο παιδιά που τους βγάλαμε από τη θάλασσα, όταν ένας μου έλεγε, μας έδωσε δεύτερη ζωή, ο μικρός, ο ένας ήταν πολύ ψηλός, ο άλλος ήταν πολύ μικρός, τότε κατάλαβα ότι πόσο σημαντικό ήταν αυτά που μου έλεγε η μητέρα μου. Mm-hmm. Ότι αν δεν κάνεις καλό σε κάποιον, τουλάχιστον μην κάνεις και κακό. Τη μητέρα σου πόσα χρόνια έχεις να τη δεις? Τη μητέρα μου τώρα έκλεισε 20 χρόνια. Έχεις να δεις τη μητέρα σου 20 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Ενώ ξέρεις ότι ζει. Την έχω δει, ας πούμε, με φωτογραφία, μέσω ίντερνετ, αλλά από κοντά δεν την έχω δει. Η μητέρα σου ξέρει όλα αυτά που έχεις πετύχει, έτσι? Η μητέρα μου, εντάξει, η μητέρα παιδί είναι, εκεί είναι άλλη κουλτούρα, άλλη φιλοσοφία. Όταν είχαμε έρθει με επικοινωνία και της λέω, είμαι σε ένα παιχνίδι που λέγεται αυτό. Μου λέει, παιδί μου, τι είναι αυτό, μου λέει. Αυτό το πράγμα θα σε βοηθήσει στο μέλλον, τι είναι αυτό? Έχει λεφτά, μου λέει, αυτό. Μπορεί να σε βοηθήσει? Και της λέω, μα δεν έχει λεφτά. Αλλά θα μπορεί, αργότερα θα μπορείς να έχει λεφτά να με βοηθήσει στο μέλλον. Δεν είναι, μέχρι εκεί. Δεν με ρωτάει, δεν με έχει ξαναρωτήσει από τότε. Τι κάνω, με τι ασχολούμαι. Αυτά, λίγα πράγματα, δεν κάτι δεν είναι. Πόσο χρόνο είναι σήμερα η μητέρα σου, ας πούμε? Η μητέρα μου είναι γύρω στα 70 με 75. Πόσο εφικτό είναι να την ξαναδείς σύντομα? Αυτό είναι λίγο όπως... είναι πολύ δύσκολο. Έχεις εξοικειωθεί με αυτή την ιδέα, το έχεις πάρει απόφαση δηλαδή αυτό, ότι μπορεί να την ξαναδείς? Δεν θέλω να το σκέφτομαι καθόλου. Όσες φορές το σκέφτομαι, παθαίνω ψυχολογικά. Δηλαδή δεν θέλω να το σκεφτώ καθόλου αυτό. Η μαμά σου είναι μόνη σου τώρα στο Αφγανιστάν? Η μαμά μου με τον αδερφό μου είναι εκεί. Έχεις και άλλο αδελφό δηλαδή? Έχω ένα μικρό αδερφό, έχω, ναι. Είναι πιο ασφαλής από ό,τι ήταν όταν έφυγες? Είναι λίγο πιο καλύτερα, αλλά ο κίνδυνος υπάρχει. Εσύ λοιπόν φτάνεις στη Μυτιλίνη. Ναι, ναι. Έτσι, και εκεί η ζωή πώς είναι? Κοίτα, ποτέ δεν είχα όνειρο ότι να πάω κάπου να περάσω καλά. Αυτό. Ότι να πάω κάπου από εδώ, να πάω σε άλλη χώρα, να έχω τέλεια ζωή. Ποτέ δεν σκεφτόμουν αυτό. Και ακόμα δεν το έχω. Και ακόμα ούτε έχω όνειρο να έχω τη τέλεια ζωή. Να περνάω όμορφα, να κάνω αυτό, να βάλω ρούχα, να κάνω αυτό. Ποτέ. Ναι, γιατί έχεις μεγαλώσει πολύ διαφορετικά. Ναι, έχω μεγαλώσει πολύ διαφορετικά μέσα στο χάος και... Είναι τελείως διαφορετικό. Ναι, δηλαδή, τελείως το ζητούμενο διαφορετικό, είναι, ναι, να έχεις τα προστοζήν, να μην κινδυνεύει η ζωή σου. Ναι, αυτό. Να είσαι ασφαλής, να είσαι υγιής. Αυτό. Και να μπορείς να θρέψεις τον εαυτό σου και ενδεχομένως να μπορείς να κάνεις και οικογένεια, άμα αυτό σε ενδιαφέρει και σε αφορά. Και να παρέχεις τα παιδιά σου ότι στερήθηκες εσύ σαν παιδί. Ακριβώς. Δηλαδή, αν γίνω μπαμπάς μια μέρα, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς θα είμαι με τα παιδιά μου.
φοβάμαι να μην είμαι τόσο προσεκτικός στο προστατευτικός, παιδί. Προστατευτικός, που να γίνεις καταπιεστικός. Ναι, ώστε θα, να μην είναι τελείως στο άλλο άκρο, παιδί μου. Νομίζω ότι αυτό θα το καταλάβεις όταν θα γίνεις γονιός και πιστεύω ότι όταν θα πας να το κάνεις θα το αντιλαμβάνεις και δεν θα το κάνεις. Όχι, έχω πάρει λίγο, παιδί. Επειδή δούλευα πριν κάποιο καιρό σε μια παιδική κατασκήνωση, ναι. Όταν έβλεπα ότι τα παιδιά χτυπάνε, χτυπιόδωσαν, τρέχανε, παίζανε, κάνανε, ράνανε, εγώ τραβούσα τα μαλλιά μου και λέω τι κάνουνε οι μαντάρχες και οι μαντάρχες, τι κάνουνε, δεν προσέχουν τα παιδιά. Και τα λες εσύ που έχεις δει σφαίρες να φεύγουν πάνω από το κεφάλι σου, ανθρώπους να σκοτώνονται δίπλα σου. Ναι. Δεν μου λες, φτάνεις λοιπόν στην Λέσβο, εκείνη που αποφασίζεις να πας σχολείο. Δεν ξέρω τι κάνεις εκεί, πού μένεις, πιάνεις δουλειά, πηγαίνεις όχι, σχολείο. Όχι, στη Λέσβο έλεγα ότι να φτάσω στην Αθήνα. Λεφτά δεν είχα εισιτήριο, λεφτά δεν είχα να φάω, κοιμόμουν τα βράδια για λίγο... Στα παγκάκια. Για 4-5 μέρες στο κάστρο, μες στον Τάσος. Την ημέρα πηγαίναμε καμιά βόλτα από εδώ και από εκεί, μετά μας... πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα και μας βάλανε σε ένα κέντρο κρατήσεις. Mm-hmm. Μετά από ένα μήνα, νομίζω, σε ένα ντομάτιο, σε ένα σαλόνι, μας ήταν γύρω στα 300 άτομα. Μετά από κάποιο καιρό μας έδωσε ένα χαρτί. Για 30 μέρες μπορείς να μείνεις εδώ νόμιμα, μετά από 30 μέρες να φύγεις από τη χώρα. Μυτιλίνη, ξανά, μία-δύο-τρεις μέρες πάλι στον Τάσος, στο γνωστό σημείο. Σχολείο που πήγες. Σχολείο στην Αθήνα. Ήρθα στην Αθήνα. Ήρθες μετά, άρα η Μυτιλίνη ήταν μια στάση. Ναι, δεν έκατσα στη Μυτιλίνη. Ήταν λίγο εκεί μέχρι να βρω χρήματα να κλείσω το εισιτήριο και να έρθω στην Αθήνα. Οκ, okay, το κατάφερες λοιπόν αυτό μέσα σε ναι, εκείνη, μαζέψαμε έτσι. Τα χρήματα, βρήκαμε τα χρήματα. Να είναι καλά μια γιαγιά που προσπαθούσε να μας είχε μια ταβέρνα. Βέβαια, πέρσι που πήγα στη Μυτιλίνη προσπαθούσα να τη βρω γιατί είχαν αλλάξει πολλά μαγαζιά και να τη ευχαριστήσω, αλλά δεν τη βρήκα. Με βοήθησε αρκετά να μαζέψω κάποια χρήματα να πάρω το εισιτήριο. Ήρθα στην Αθήνα. Εντάξει, δυσκολίες πάντα υπήρχε και ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Η δύσκολη ήταν η γλώσσα, να βρω μια δουλειά να δουλέψω. Και ξυπνάγαμε 5 η ώρα το πρωί, πηγαίναμε στον Ήλιον κάπου, σε μια πλατεία. Περιμέναμε κάποιοι να έρθουν να περάσουμε φορτηγά να μας πάνε για δουλειά. Κουδουμί. Έτσι σιγά σιγά βρίσκαμε μία-δύο μέρες την εβδομάδα που μας πηγαίνανε και δουλεύαμε με νοήματα, δεν υπήρχε γλώσσα, ελληνικά λέξη. Ό,τι μας λέγανε, είτε μας βρίζανε, είτε μας φωνάζανε, ούτε τι κάνανε. Δεν το καταλαβαίνατε. Και λέγαμε ναι, εντάξει. ήταν έτσι στην Αθήνα ξεκίνησα. Ελληνικά πώς έμαθες τελικά? Ελληνικά έμαθα μετά από ένα χρόνο. Βοήθησε μια οργάνωση να μπω σε ένα διαμέρισμα, μου έδωσε ένα ντομάτιο. Μπήκα σε αυτό το δωμάτιο, δούλευα παράλληλα, οικοδομή. Τα απογεύματα πήγαινα σε μια άλλη οργάνωση που μας παρέχει μαθήματα ελληνικών. Έμαθα κάποιες λέξεις από εκεί, έμαθα κάποια πράγματα, τα αλφαβήτα, αυτά έμαθα από εκεί και μετά έκανα ένα πρόγραμμα που ήταν από τον ΟΕΤ. Ελληνικά για ξένους. Ναι, έκανα 3 μήνες εκεί. Πήρα το δίπλωμα, από εκεί με βοήθησε πάρα πολύ, πήρα το δίπλωμα ελληνομάθης. Με βοήθεια αυτό, κάποιοι άλλοι άνθρωποι με βοηθήσανε και με βάλανε στο κανονικό σχολείο. Σε ποια τάξη? Ξεκίνησα γυμνάσιο. Τα βαθιά. Το πρωί οικοδομή, το βράδυ δουλειά. Το πρωί οικοδομή, το βράδυ σχολείο. 4 χρόνια, 5 χρόνια πέρασε έτσι. Εκεί ήταν, στο γυμνάσιο ήταν αποφάσισα τι να γίνει στο μέλλον. Γιατί αποφάσισες να γίνεις μάγειρας, αυτό πώς σου ήρθε? Μέχρι το 10, μέχρι να πάω εδώ να πιάσω, μέχρι να πάω σχολείο, γυμνάσιο, αυτό που είπα πριν, είχα να πάω μόνο στο μυαλό μου να πάω σχολείο. Μου άρεσε μαγειρική, μετά από κάποια χρόνια στο Ιράν, βρήκα μια δουλειά σε ένα σπίτι που ήταν πιο εύκολο, πιο ασφαλής. Η γυναίκα εκεί που μαγείρευε, εμένα μου άρεσε. Κάτι έτρωγα, τη βοητούσα. Μου άρεσε η μαγειρική και έτσι μου έμενε μαγειρική να γίνω μάγειρας. Mm-hmm. Κοιτάξτε, και στην διαδρομή του ταξιδιού μου έπαιξε μεγάλο ρόλο να γίνω μάγειρας.
γιατί το φαγητό, ρε παιδί μου, είχε πολύ μεγάλη αξία σε όλο αυτό το ταξίδι. Το φαγητό μου μου είχε πολύ μεγάλη αξία, οπότε από εκεί με κόλλησε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και όταν ξεκίνησα το γυμνάσιο, κατέληξα ότι θα γίνω μάγειρας. Πήγες εδώ σε κάποια σχολή? Τελείωσα και σχολή μου, πάλι πήγα στην ΟΕΤ. Δεν είχα χρήματα να πάω σε ιδιωτική σχολή. Στην ΟΕΤ, και αυτό πάλι με πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί επέμενα, είχα απορρίψεις και επέμενα να με πάρουν στην σχολή. Στη σχολή ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα, γιατί έπρεπε ταυτόχρονα, γιατί ήταν γυμνάσιο, λύκειο, ήταν μόνο βράδυ, θα μπορούσες να δουλέψεις. Ναι, η σχολή για να ήταν, πληρώσεις ναι, τα νίκια σου, τα χρέη σου, από εδώ από εκεί, τα έξοδά σου. Ενώ εκεί ήταν πολύ δύσκολο. Έπρεπε να βρω δουλειά βραδινή. Τετράωρο, γιατί ήταν 3 μέρες το βράδυ, 2 μέρες ήταν πρωί. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο να βρω μια δουλειά. Να τα συνδυάζεις όλα. Να συνδυάζω όλα. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολο αυτές τις 2 χρονιές. Αλλά εντάξει, τα κατάφερα. Και μετά το MasterChef, πώς μπήκε στη ζωή σου? Το MasterChef μπήκε τελείως στη χέρια στη ζωή μου. Ήταν κάτι μπαμ, είναι σαν που σκάει μια βόμβα στα ξαφνικά, έτσι έγινε. Δηλαδή? Δεν είχα δηλώσει εγώ στο MasterChef, ούτε καν είχα στο μυαλό μου ότι θα πάω εγώ μια μέρα στο MasterChef. Αν και δεν έβλεπα MasterChef, αυτή είναι αλήθεια, δεν έβλεπα. Λόγω χρόνου, όχι ότι δεν μου άρεσε, λόγω που ερχόμουν εγώ νύχτα στο σπίτι, mm-hmm, δεν έβλεπα. Εκεί που ξαφνικά ήρθε, χτύπησε το τηλέφωνο και λέω τώρα τι ήταν αυτό. Ποιος είχε δηλώσει για σένα συμμετοχή? Είχε δηλώσει ένα παιδί, είναι από το Αφγανιστάν. Πολύ πιο μετά έμαθα ποιος ήταν αυτός που μου έδωσε το κινητό μου που είχε κάνει δήλωση κτλ. Αυτός γνώριζε λοιπόν ότι εσύ μαγειρεύεις και μαγειρεύεις καλά. Ναι, ήξερα ότι... Έτσι, οπότε σου λέει, ναι, γιατί να μην δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου. Ναι, ναι. Δυσκολεύτηκα και πάλι να μπω μετά την οντισιόν. Είχα μετανιώσει πάρα πολύ. Γιατί? Για κάποια πράγματα, για το προσωπικό θέμα. Και λέω τώρα, από τη μία, εδώ μπορεί να καταφέρεις και να κάνεις πολλά πράγματα μετά το παιχνίδι στη ζωή σου. Μπορεί να σου αλλάξει πάρα πολύ τη ζωή αυτό το παιχνίδι. Αλλά από την άλλη, για κάποια προσωπικά μου πράγματα δεν ήθελα να πάω. Είχα πάρα πολύ άγχος. Και είχα χάσει μέσα σε 3 μέρες, νομίζω είχα χάσει 3-4 κιλά, είχα λιώσει. Όταν όμως σε πήρανε? Όταν με πήρανε, από τη μία ήμουνα τόσο πολύ χαρούμενος, από την άλλη είχα πάρα πολύ άγχος. Τα πήγες καλά όμως το παιχνίδι. Εκτός ότι ήσουν πολύ ικανός, είχες και πάρα πολλές συμπάθειες. Ήσουν δηλαδή από τους ανθρώπους και τους παίκτες που είχαν συγκινήσει τους κριτές, το κοινό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο παιχνίδι γνώρισα πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Πάρα πολύ καλούς ανθρώπους και πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Γιατί εγώ δεν περίμενα ποτέ να έρθουν κάποια πράγματα στον αέρα να μάθουν κόσμο. Δεν ήθελα ποτέ, μα ποτέ, να μάθουν την ιστορία της ζωής μου. Γιατί? Κόσμος. Ο ένας λόγος που είχα πάντα τύψεις μέσα μου και άγχος μέσα μου, ότι αν βγω από το παιχνίδι θα με βρίσουν, θα μου ρίξουν πέτρες, ντομάτες. Γιατί? Δεν ξέρω, έτσι είμαι σαν χαρακτήρα. Έλεγα ότι δεν πρέπει να μάθουν την ιστορία της ζωής μου κανένας, αλλά όλα αυτά ήρθαν ξαφνικά και είχα χάσει τον δρόμο. Τι να κάνω, πώς να τα μαζευτώ τώρα όλα αυτά? Κοίτα. Είχες λάθος όμως, δεν έγινε έτσι, ίσα ίσα. Ναι, αλλά εγώ δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να μάθω. Κι όμως, εδώ είσαι γι' αυτό, για να μαθευτεί η ιστορία της ζωής σου. Γιατί η ιστορία της ζωής σου είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Όχι, είχα το ένα πρόβλημα που είχα πάρα πολύ άγχος, επειδή πέρασε χρόνια από όλη αυτή την ιστορία της ζωής μου, έκανα αρκετές φίλους στην Ελλάδα, διότι πολλοί άνθρωποι δεν είχαν ιδέα για μένα, δεν είχαν πολλά πράγματα, δεν ξέρανε, γιατί ποτέ δεν έλεγα τι πέρασα και πώς πέρασα και αν πέρασα. Τα έκρυβα. Πάντα έδειχνα τον εαυτό μου, ας ήμουνα στην πιο χειρότερη φάση της ζωής μου, έδειχνα στον απέναντί μου να μην φανώ
ότι είμαι δυστυχισμένος ή κακομοίρης. Αξιοπρεπής, αξιοπρέπεια ναι, λέγεται κάπως αυτό. Το έκρυβα με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό λέγεται αξιοπρέπεια, ναι. Ζαχίρ, είμαι σίγουρη ότι την ξέρεις τη λέξη. Την ξέρω τη λέξη, αλλά το έκρυβα πάρα πολύ και έλεγα μέσα μου, okay, τώρα θα μάθανε αυτοί οι άνθρωποι, τι θα μου λένε μετά. Αν μου λένε βλάκας είσαι, τι είσαι, χαζός είσαι, τόσα χρόνια. Σε ξέρουμε, μας ξέρεις και δεν μας είπες κουβέντα και μάθαμε όλα αυτά τα πράγματα για σένα από την τηλεόραση. Εκεί είχαν χωθεί πάρα πολύ. Δεν αντιμετώπισες όμως κάτι τέτοιο βγαίνοντας από το παιχνίδι. Όχι βέβαια, ίσα, αλλά, αγάπησε, όχι, βέβαια αλλά δεν ήθελα εγώ. Σε δεν βοήθησε ήθελα. Το παιχνίδι, πιστεύεις, σε αυτά που έχεις κάνει μέχρι σήμερα. Το παιχνίδι, αλήθεια είναι, σε ένα κομμάτι με έχει βοηθήσει και σε άλλο κομμάτι όχι. Δηλαδή. Του δεν με βοήθησε το παιχνίδι γιατί δεν κατάφερα να χρησιμοποιήσω τις ευκαιρίες μου. Αυτό ήταν που δεν με βοήθησε. Με άφησε λίγο πίσω. Τώρα όμως μια χαρά πιστεύω τα πας. Ετοιμάζεσαι να αναλάβεις ένα παιχνίδι, ένα μαγαζί. Τώρα ναι, αλλά από τη μέρα που βγήκα από το παιχνίδι μέχρι που πέρασε το καλοκαίρι δεν ήταν καλά τα πράγματα. Υπό ποια έννοια? Δεν ήταν γιατί δεν είχα θέματα που δεν μπορούσα να αξιοποιήσω κάποιες ευκαιρίες που μου δόθηκε μετά το παιχνίδι. Δεν κατάφερα, δεν μπορούσα να το αξιοποιήσω. Γιατί, έπρεπε να φύγεις, να πας κάπου? Όχι, είχα θέματα με τα χαρτιά μου αυτά. Αυτό, και με τα χαρτιά με άφησε εννοώ. Λίγο πάρα πολύ πίσω. Μετά ήρθε ο χειμώνας, δυσκολευθήκανα λίγο τα πράγματα. Έπρεπε να ξεκινήσω κάτι από την αρχή. Αυτά. Εντάξει, εσύ Ζαχίρ, μια ζωή από την αρχή ξεκινάς όμως. Τι να κάνω. Δεν το φοβάσαι αυτό το πράγμα, το φοβάσαι εσύ, τι να πούνε και άλλοι. Εντάξει, δεν φοβάμαι. Αλήθεια είναι ότι δεν φοβάμαι. Πάντα σκέφτομαι, okay, θα περάσει. Αυτό λέω. Φτάνω σε ένα σημείο, λέω, stop, σήκω, φύγε, όπου φτάσεις. Αλλά από την άλλη λέω, θα περάσει. Θα έρθουν και ωραίες μέρες. Θα έρθουν, Ζαχίρ, ωραίες μέρες. Πάντα έτσι σκέφτομαι. Και βέβαια όλα αυτά θέλουν προσπάθεια. Δηλαδή, πολλές φορές έχω φτάσει στο σημείο που όχι οι δυσκολίες τα οικονομικά, που υπάρχουν εμπόδια που δεν σε αφήνει να κάνεις κάτι γι' αυτό. Ψυχολογικά καταστρέφεσαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο εκεί να αποφασίσεις. Να πας λίγο παρακάτω, να σταθεί, ναι. Να πας παρακάτω πώς, αφού υπάρχει ένα πολύ μεγάλο τείχο μπροστά σου. Πώς θα γίνει, τι πρέπει να κάνω. Η απόφαση είναι δύο. Ή θα επιμένεις εκεί ή θα πας πίσω. Ή θα ξεχάσεις όλο αυτό που έχεις στο μυαλό σου και αυτό δεν είναι εύκολο. Εγώ εκεί δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δεν φαίνεται από την πορεία σου ότι δυσκολεύεσαι πάντως. Δεν δείχνω, αλλά μέσα μου καταστρέφουμε. Δεν φαίνεται όμως, πραγματικά. Ναι, αλλά επιμένω εκεί να γίνει. Είσαι ένας πραγματικός μαχητής. Ναι, δεν περιμένω εκεί. Και ουσιαστικά τώρα πέρα από τη σπεσιαλιτέ και τα πιάτα και τα MasterChef, αυτό είναι, γι' αυτό είσαι εδώ. Γιατί είσαι ένας μαχητής, είσαι ένα παράδειγμα, είσαι ένα πρότυπο μίμησης, ναι. Και μπορείς να εμπνεύσεις ανθρώπους. Να ξεπερνούν τα εμπόδια τους, να βάζουν στόχους και να τους πετυχαίνουν. Η αλήθεια είναι είχα πολύ ωραία μηνύματα από εξωτερικό, από τις Έλληνες. Βέβαια. Με είχαν συγκινήσει τόσο πολύ που όταν διάβασα στην αρχή, όταν βγήκα, δεν διάβασα όλα τα μηνύματα. Κάποια από αυτά τα μηνύματα που διάβασα ήταν Έλληνες από εξωτερικό που γράφανε αναλυτικά την ιστορία τους, το πώς και τι. Αυτό με είχαν συγκινήσει πάρα πολύ. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ από εδώ και στο εξής η ζωή σου να είναι πιο εύκολη, να είναι πολύ δημιουργική, γιατί έχεις διαλέξει και ένα φοβερό επάγγελμα, πολύ δημιουργικό, και να καταφέρεις εδώ στην Ελλάδα να, ή όπου θέλεις, εν πάση περιπτώσει, ήμασταν χαρά μας να μείνεις εδώ στην Ελλάδα, να εκπληρώσεις τα όνειρά σου, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτό είναι το στόχο μου. Υγεία πάνω απ' όλα, υπομονή είναι ό,τι καλύτερο πράγμα στον άνθρωπο και όλα τα υπόλοιπα, άμα είναι να έρθει, θα έρθει. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, σου έχουμε σε όλα. Να είσαι καλά. Ήταν εν ώρα παράστασης. Γίνεται το τηλεφώνημα και βλέπω, μήνυς. Απαντάω και μου λέει, έφυγε ο Γιώργος.
Βγήκες δηλαδή στη σκηνή. The show must go on. Στα 23 της χρόνια και αφού έχει ξεπεράσει τις διατροφικές διαταραχές, γνωρίζει τον πατέρα του παιδιού της. Η σχέση της με τον Παύλο Καπόνη, πρωταθλητή του Muay Thai, έφερε στη ζωή της τον Άγγελο που πλέον είναι 13 χρόνων. Ο Άγγελος ήταν για εκείνη ένα χειρόφρονο, όπως έχει πει σε συνέντευξή της, γιατί μέχρι τότε ζούσε σε απίστευτους ρυθμούς άγχους, υπευθυνότητας και σοβαρότητας. Από τη γέννησή του και μετά, είδε τη ζωή διαφορετικά. Ο γάμος της με τον Παύλο Καπόνη δεν κράτησε πολύ, αλλά οι δυο τους πλέον διατηρούν τις καλύτερες σχέσεις. I don't blame you. Το 2019 έκλεισε για την ηθοποιό με το χειρότερο τρόπο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο αδελφός της Γιώργος. Την αποκάλυψη της θλιβερής είδησης έκανε η ίδια μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Facebook, με τους φίλους της να στέλνουν τη συμπαράστασή τους σε εκείνη και τους γονείς της. Η Μάνα Νταρμουσλή, με τα χιλιόμετρα που έγραψε στις πασαρέλες, δοκίμασε τις δυνατότητές της στην υποκριτική, σε θέατρο και τηλεόραση και πλέον έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της ως ηθοποιός. Φέτος το κοινό την απολαμβάνει στο σύριαλ του Αντένα «Γυναίκα χωρίς όνομα». Μάρα μου. Ελεονόρα μου. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που τη δέχτηκες και χαίρομαι πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Γιατί έβλεπα το βίντεό σου και λέω: έχουμε τόσο πολλά να πούμε με αυτό το κορίτσι. Κοίτα τι πρόσωπο. Και τι σώμα, βέβαια. Αυτό το πρόσωπο, όπως το βλέπεις, με κατασκεύασαν οι τεχνικοί του καναλιού σας σε αυτό το στούδιο που φτιάχτηκα τώρα. Γιατί, τι εννοείς. Ναι, ναι, είναι από την πρωινή εκδοχή εκπομπή. Α, ναι. Το αλήθεια. Κι όμως, δεν. Νιώθω ότι ρε παιδί μου, περνάνε τα χρόνια και οριμάζεις και μορφαίνεις όμορφα. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Και από γυναίκα μετράει πάρα πολύ. Αλήθεια. Και ξέρεις, εγώ δεν τα τσιγκουνεύομαι. Άμα έχω μπροστά μου μια γυναίκα που πρέπει να το πάρει το κοπλιμέντο, της το δίνω και με μεγάλη μου χαρά κιόλας. Και έχεις περάσει και τις εποχάρες εκείνες του ελληνικού μόντελινγκ. Τώρα άκουγα πώς ξεκίνησες. Θυμάμαι και το διαγωνισμό, το Look of the Year, έτσι. Πώς μου ήρθε τώρα αυτό, γιατί τα παρακολουθούσα εγώ, να ξέρεις τότε. Αλήθεια. Και έχεις περάσει και την εποχή αυτή την ωραία του μόντελινγκ, την θρυλική. Και έχεις και αυτή την ιστορία που είχε οποιοδήποτε πετυχημένο μοντέλο, ότι τη βρήκαν τυχαία στον δρόμο ή την είδανε που έπινε το ποτό της. Έχεις ζήσει αυτό το πράγμα, λοιπόν, εσύ. Ναι, το διάβαζα τότε που το έπαθε η Κλόντια Σίφερ η Έρμη. Μόνο η Kate Moss έχει πάθει, η Κλόντια Σίφερ το έχει πάθει. Νομίζω ότι όλες κάπως έτσι τυχαία βρεθήκαν από κάποιον στον δρόμο και βγήκε καγιά. Ήσουν λοιπόν και έπινες το ποτό σου. Θεσσαλονίκη έχεις μεγαλώσει. Θεσσαλονίκη. Και δεν περίμενα ότι θα μου συμβεί, γιατί άμα σου περιγράψω και την εικόνα που είχα εκείνη τη μέρα, δεν θα το πίστευες. Δηλαδή αυτό το κορίτσι τι μάτι είχε που με βρήκε. Με φαντάζεσαι τώρα με άρβυλα. Γιατί ήμουν εγώ. Όχι όπως με βλέπετε τώρα φτιαγμένη, όπως είμαι εγώ. Τζιν σκισμένο, άρβυλα, μπλούζα γνωστής μπάντας ροκ σκηνής, μαλλί οξυζεναρισμένο, γιατί τότε στα 90's... Ξανθιά! Όχι, μόνο τη φράτζες μπροστά αυτό, που τα βοτούσε στο οξυζενέ, γιατί δεν σ' άφηνε η μαμά και ο μπαμπάς. Έτσι. Αυτή η εμφάνιση, λοιπόν. Ποιος ξέρει τι είχε δει σε σένα τώρα αυτή, έτσι. Σε πλησιάζει και σου λέει θες να γίνεις μοντέλο, αυτό το κλασικό. Όχι, ξεκινάει και ανάποδα κιόλας. Κοπελιά, μην παρεξηγήσεις, αλλά δεν είμαι λεσβή, αλλά τι ύψος έχεις. Πολλές πληροφορίες μαζεμένες για ένα κορίτσι 17 χρονών και λίγο τι εννοείς και τι θέλεις από τη ζωή μου. Θα ήθελες να κάνεις μια επίδειξη μόδας, έτσι, όλα κυριλά και τα λοιπά, όταν οι γονείς σου να σε δούνε. Και άβγαλες, ρε παιδί μου, και 50.000 δραχμές σε μια βραδιά. 50.000 δραχμές για μια πασαρέλα ήταν τότε. Ναι.
Για ένα κορίτσι 17 χρονών αυτό που σας ακούγεται. Τα οποία τα είχα κλείσει για να τα βγάλω ένα μήνα να κουβαλάω δίσκους σε κατασκήνωση. Ως τραπεζοκόμος. Σοκαριστικό. Αυτό πώς ακουγόταν, ας πούμε, τότε σε ένα κορίτσι 17 χρονών. Καταρχάς ήξερες ότι είσαι όμορφη. Γιατί τώρα έτσι όπως περιέγραψες τον εαυτό σου, δεν είναι ότι δεν είχες αντίληψη του πόσο όμορφη ή εντυπωσιακή μπορεί να ήσουν. Ψηλή, θεαματική, με ωραίο πρόσωπο, λεπτό σώμα. Να σου πω, ανέκαθεν είχα μία μυοπία η οποία χτυπούσε νούμερα Ρίχτερ, δηλαδή άμα κουτουλήσω τον τοίχο τον γκρέμιζα, 6 και 7. Οπότε φορούσα κάτι γυαλιά, δεν είχαν εφευρεθεί ακόμα τα πολύ λεπτή φακή κλπ. Και ήταν σαν πατομπούκαλα. Εξού και το παρατσούκλι μου ήταν τζαμαρία. Αλήθεια. Μιλάμε και εποχή για μπούλινγκ. Σε φωνάζαν τζαμαρία στο σχολείο. Ναι. Οπότε για ποια επίγνωση ακριβώς που μιλάς, δηλαδή. Δηλαδή, εσύ στο σχολείο όταν σε φωνάζαν τζαμαρία. Που σε βλέπω όμως τώρα το έρθει στην πλάκα. Δεν ξέρω αν θα σε πείραξε ποτέ ουσιαστικά ή όχι. Όχι, πιο πολύ με ενοχλούσε. Άλλα κουσούρια. Ξέρεις, όλοι βρίσκουμε στην εφηβεία μας ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, τι κουσούρι. Εγώ είχα θέμα με τα αυτιά μου. Το με τρελάνε. Μεγάλη ιστορία, δεν μας φτάσει η εκπομπή. Ναι, έκρυβα τα αυτιά όλη μου τη ζωή και με το που άρχισα modeling άρχισα να μου τραβάνε τα μαλλιά πίσω γιατί το βρήκανε tip. Και λέω έτσι, είστε tip. Η tip πήγε και τα άλλαξε τα αυτιά της και ησύχασα. Τι είναι εσύ, άλλαξε τα αυτιά? Ναι, από την αρχή κιόλας πήγε και τα κόλλησα πίσω γιατί ήμουν σαν τα ξυμανιχτές πόρτες. Δεν γινόταν. Έχεις κάνει πλαστική στα αυτιά. Ναι. Ενώ αυτή το βρίσκαν tip, εσύ πήγες και το άλλαξες. Ναι. Και εξαφάνισα όλες τις φωτογραφίες από όλα τα περιοδικά, μην ψάχνεις. Γι' αυτό και δεν κάνω εδώ. Υπάρχει κάποια τέτοια φωτογραφία. Τα έχω εξαφανίσει όλα. Καλά, συγγνώμη, σε τι ηλικία έκανες πλαστική στα αυτιά? Στα 18. Ναι. Σε είχαν επιλέξει να κάνεις καριέρα μοντέλου με τα αυτιά και πήγες και τα άλλαξες. Ναι. Και ειδικά ο Πιτσιλίδης που ήταν τότε και art director στο Mirror, φοβερός. Από Λονδίνο με αισθητική, με. Του λέω, αγαπάω, σε λατρεύω, αλλά όχι, φτάνει πια. Δεν αντέχω. Είναι ψυχολογικό, είναι προσωπικό, τι δεν καταλαβαίνεις. Σε ενοχλούσε τόσο πολύ. Ναι, πολύ. Τώρα λοιπόν που βλέπεις τη σύγχρονη εποχή, τα next top model και όλα αυτά τα reality, που πηγαίνουν κορίτσια τα οποία έχουν χαρακτηριστικά τέτοια έντονα και ιδιαίτερα, που τις περνάνε μέσα στο σπίτι όμως. Πώς το βλέπεις αυτό? Θα τα άλλαζε σήμερα? Υπάρχουν πολλά θέματα. Όταν είσαι σε εφηβεία, πολλά θέματα δεν σου αρέσουν πάνω σου. Και κάτι το οποίο μπορεί να είναι αριστουργηματικό για κάποιον άλλον, για σένα δεν ξέρω, μπορεί κάποιο σημαντικό πρόσωπο να σου έκανε μια παρατήρηση και να σε στιγμάτισε για όλη σου τη ζωή. Mm-hmm. Αλλά ζούμε μια εποχή η οποία έχει να κάνει, και ειδικά όταν μιλάμε για μόδα, έχει να κάνει με επικαιρότητα, πράγματα που αλλάζουν. Και πλέον δυστυχώς η επικαιρότητά μας είναι όσο πιο τέλειο και όσο πιο φτιαγμένα τέλειο, τόσο πιο καλά. Επομένως είναι όλα λίγο περίεργα. Δεν ξέρω αν κρατάνε τα γνήσια, αυθεντικά, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα κορίτσια ή αν πάνε κάποια στιγμή και τα αναδεικνύουν και λίγο περισσότερο με βοήθεια, το οποίο είναι ακόμα πιο θεμητό. Με μεταφορές λίπους σε άλλα σημεία του σώματος που το βλέπουμε με διάφορα πρότυπα. Δεν είναι λίγο τρομακτικό? Δίκιο. Εσύ δεν είχες σκεφτεί άρα λοιπόν τον εαυτό σου ποτέ να κάνει καριέρα σε ένα τέτοιο χώρο, έτσι? Σαν παιδί τι όνειρα είχες? Αγαπάω τη φύση, αγαπάω τα ζώα. Σκεφτόμουν, έλεγα στους γονείς μου για να μην τρομάξουν, ότι θέλω να γίνω κτηνίατρος. Mm. Απλά δεν τους είχα εξηγήσει ότι είτε θα γινόμουν ωκεανολόγος στην Κωνσταρίκα ή θα έφευγα για άγρια ζώα στην Αφρική. Αχα, πάντως ήθελες να φύγεις. Ναι. Είχες τάσεις φυγής? Όχι, είχα τάσεις ταξιδιών, μα ήθελα να δω τον κόσμο. Ναι. Τελικά βρέθηκε αλλιώς το εισιτήριο. Και δεν έχω παράπονο, γιατί ευτυχώς δεν είχε αναπτυχθεί τόσο πολύ τεχνολογία με το green room που λέμε τώρα, που είναι όλα στούντιο. Και πρόλαβα και όντως ταξίδεψα τον κόσμο. Για τις φωτογραφίες σου και για τις δουλειές που έκανες ανά το... Ακριβώς. Όταν σου έγινε λοιπόν η πρόταση αυτή για την πασαρέλα, δεν είχες καμία επιφύλαξη, ξέρω εγώ, αν αυτό που μου λένε είναι σωστό, αν υπάρχει κάτι υποπτό από πίσω? Μου είπαν, θα έρθουν και οι γονείς σου να σε δουν. Όλα καλά και μια χαρά και καθαρά και δεν υπάρχει κανένα. Εσύ το λες στους γονείς σου και τι αντίδραση είχαμε από τους γονείς? Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς για εκείνη τη στιγμή. Όταν τους είπα ότι μπορείτε φυσικά να έρθετε να δείτε τη διαδικασία, να με δείτε και από κοντά κτλ., δεν είχαν αντίρρηση. Βέβαια, πιο μεγάλο σοκ ήταν όταν τους είπα ότι σκέφτομαι να το κυνηγήσω λίγο ακόμα, να πάω σε αυτό το διαγωνισμό που είναι για μοντέλα, όχι διαγωνισμό ομορφιάς. Οπότε εκεί είδα μια επιφύλαξη, αλλά και πάλι βάλανε, αφού το συζητήσαν φυσικά χωρίς να ακούω εγώ, στο μεσημεριανό τον ύπνο το Θεσσαλονικιώτικο, βάλανε την υπογραφή σου, λέει κάτσε να πάει να φάει τα μούτρα της, να ησυχάσουμε. Αλλά δεν τα άφαγες. Όχι. Πήρες τον πρώτο τίτλο. Πήρα πρώτο τίτλο για Miss Look of the Year, όπως το ανέφερες, και Miss Τρίχες. Είχες τα αυτιά? Τα αυτιά τα είχα. Άρα πήρες τον τίτλο με τα αυτιά. Τα πήρα. Καλημένα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μια φωτογραφία που δεν μπορώ, δηλαδή δεν σε θυμάμαι καθόλου. Προλάβαινα και έκανα τη χαρακτηριστική κίνηση μόλις γινόταν αυτό, έκανα αυτό. Παπ!
Και πήρες λοιπόν το Look of the Year και. Ναι, και μη στρίχες. Τι είναι μη στρίχες, υπήρχε τίτλος μη στρίχες. Ναι, υπήρχε μεγάλος χορηγός, ο οποίος ήταν με γνωστά προϊόντα περιποίησης μαλλιών. Άρα ουσιαστικά έτσι παίρνεις το εισιτήριο και σηκώνεις και φεύγεις. Νίκαια της Γαλλίας, ένα εξαιρετικό event με όλες τις ομορφιές όλου του κόσμου. Δηλαδή, ήμασταν 100 κορίτσια και ήταν από όπου φανταστείς, όποια χώρα φανταστείς. Μποτσουάνα, Κένια, Ασία, Αφρική, Οκεανία. Άρα, εσύ σε κάθε ταξίδι που πήγαινε, σε κάθε προορισμό, γνώριζες και ανθρώπους από άλλες χώρες. Οπότε ουσιαστικά έπαιρνες κουλτούρα μπόλικη. Εξαιρετικά. Πόσα ταξίδια έκανες δηλαδή τώρα μέσα από όλη αυτή τη δουλειά? Η αλήθεια είναι ότι είχα παράπονο που δεν πρόλαβα να αγοράσω μια στρογγυλή έτσι υδρόγειο και να αρχίσω να καρφώνω σημαίακια. Έχω πάει. Συνεχίζεις ακόμα και τώρα τα ταξίδια? Θα ήθελα, είμαι λίγο πιο επιλεκτικά. Τώρα δεν γίνεται γιατί δεσμεύτηκα λίγο με το θέατρο, λίγο με. Και σου λέω πρώτα το θέατρο, δεν σου λέω το παιδί, γιατί το παιδί εντάξει, το παιδί μεγαλώνει σιγά σιγά και ναι, μπορεί να ακολουθήσει πλέον. Δεν είναι αυτό. Πόσο χρόνο έγινες μαμά? Έγινα στα 23 μου. Πολύ μικρή, Ναι, δεν ξέρω, σχετικό είναι. Πολύ μικρό για την πρωτεύουσα. Γιατί για την επαρχία της Ελλάδας. Δεν είναι τόσο επαρχία Θεσσαλονίκη. Επαρχία. Ούτε και στην πιο μικρή απομακρυσμένη επαρχία δεν υπάρχει πια το μικρή παντρέψη και μικρή καλογερέψη. Το κάνουν, πώς δεν το κάνουν. Το κάνουν ακόμα. Κι όμως. Τα κορίτσια από πολύ νωρίς βιάζονται να μπουν στα βάσανα με κάποιο τρόπο, δεν μπορώ να καταλάβω. Στα 23 λοιπόν επέκτησες το πρώτο σου παιδάκι, έτσι, το παιδάκι σου ουσιαστικά, τον άγγελό σου. Αυτό σημαίνει ότι έχεις ακόμα χρόνια μπροστά στο modeling. Ναι. Δεν σε απασχόλησε όμως και τόσο πολύ από ό,τι καταλαβαίνω. Όλα τα γεγονότα είναι και παράλληλα στο περιβάλλον που είμαστε και μεγαλώνουμε και συμβαίνουν και πράγματα γύρω μας και δεν είναι ανεξάρτητα. Όπως για παράδειγμα εκείνη την περίοδο στην οικογένειά μου προσπαθούσαν να κάνουν παιδί, δεν τα κατάφεραν στο άμεσο περιβάλλον μου και εμένα μου προέκυψε με την πρώτη έτσι, ευκαιρία, στιγμή έρωτος και αγάπης. Mm-hmm. Και το θεώρησα ότι ήταν πραγματικά ένας ιονός, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι, να δώσω μια ευκαιρία να δοκιμάσω. Δεν μου βγήκε, λένε ο γάμος είναι λαχείο, εμένα δεν μου κλήρωσε. Πόσο καιρό ήσασταν με τον πατέρα του παιδιού σου μαζί? Τι εννοείς, πριν προκύψει ο άγγελος? Μήνες. Εντάξει, ναι, δεν γνωριζόμασταν. Οπότε σε καταλαβαίνω. Έτσι. Και μάλιστα τους τρεις μήνες έλειπα και στη Νότια Αφρική. Είχα ένα λογαριασμό τηλεφωνικό, άστα να πάνε. Ναι, αλλά είναι καψουρόπαιδο ο γιος σου. Ναι, είναι. Μ' αρέσει έτσι πώς το θέτεις. Ναι. Και φαίνεται στο βλέμμα των παιδιών αυτό. Ναι, φαίνεται. Εγώ το πιστεύω ότι έχουν κάτι το ιδιαίτερο αυτά τα παιδιά και είναι πολύ καρμικό το ότι έρχονται στη. Είναι σαν να είναι σαν ψυχές που θέλουν να έρθουν, παιδί μου, οπωσδήποτε. Τέτοιο παιδί είμαι κι εγώ. Δηλαδή. Καψουρόπεδο. Η διαφορά μου με τα αδέρφια μου είναι 14 και 12 χρόνια. Έτσι. Αλήθεια. Ναι. Οι γονείς πώς το πήραν αυτό απόφαση? Καψούρα είπαμε, άστο. Αφού το λέμε καψούρα, τι να σου πω. Πόσα χρόνια όμως ρίχνει μετά? Πολλά. Είδες παλιές εποχές και τα άλλα ζευγάρια. Σε στεναχώρησε το γεγονός ότι ο γάμος σου δεν είχε επιτυχία? Δεν μου αρέσει η λέξη επιτυχία ή αποτυχία. Δεν προχώρησε μέχρι σήμερα, θα πω. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν προχωρούσα σε αυτό το βήμα ήμουν με όλη την καλή διάθεση για να. Που λένε once in a lifetime, να γίνει μια φορά, ρε παιδί μου, δεν είναι για πολλές φορές. Και γενικά ήμουν τέτοια, είμαι σχεσάκια τύπος. Αλλά απ' την άλλη, είναι και το νεαρό της ηλικίας. Οπότε λες εκείνη τη στιγμή, το παίρνεις λίγο πιο προσωπικά. Έκανα ό,τι μπορούσα. Που έφταιγα όλα αυτά, αυτός ο κικαιώνας που μπλέκεις. Όσο μεγαλώνεις, τα βλέπεις λίγο από μία απόσταση, τα βλέπεις πιο ψυχρέμα. Και νομίζω ότι από εκεί και πέρα όλες οι αποφάσεις θεωρητικά είναι πιο ώριμες. Δεν είναι, αλλά τέλος πάντων έχεις πάντα την ελπίδα ότι θα τα κάνεις τα πράγματα καλύτερα. Εσύ δεν θα σε αφορούσε, ας πούμε, το ενδεχόμενο δεύτερου γάμου? Το έχω σίγουρο. Ότι θα ξαναπαντρευτείς? Εννοείται. Αλήθεια. Αυτό και από την αρχή όλα. Μια ζωή την έχουμε. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτές τις ανατολικές θρησκείες που λέει θα ξανάρθουμε στη ζωή και θα έχουμε μια ευκαιρία. Ό,τι προλάβουμε τώρα. Εδώ, μετά δεν ξέρω τι θα γίνω. Ενέργεια στον ουρανό. Έχεις φτάσει κοντά, σαν να το ξανακάνεις δεύτερη φορά? Είμαι. Είσαι κοντά? Ναι. Το νιώθω. Έρχεται. Α, έρχεται ο γάμος ή έρχεται ο σύντροφος? Όλα έρχονται. Κάποια ήρθαν και κάποια έρχονται. Άρα έχουμε το σύντροφο, θα έρθει και ο γάμος. Σε διαβάζω στα μάτια, αλλά ξέρεις. Δεν κρύβομαι και πολύ. Δεν θες και πολύ. Είσαι ερωτευμένη? Ναι, είμαι. Και είμαι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ αυτό όταν το ακούω από γυναίκες. Ποιο? Το είμαι ερωτευμένη. Μα δεν είναι ωραίο. Δεν είναι τόσο ωραίο. Εγώ το χαίρομαι να το ακούω και από άντρες και από γυναίκες και από γυναίκες για γυναίκες και από άντρες και από άντρες. Εγώ θέλω να ακούω γενικά τον κόσμο να είναι ερωτευμένος. Δεν με χαλάει καθόλου. Τι ωραία. Όταν λες ερωτευμένος είναι σαν να είναι συνώνυμο του είμαι ζωντανός. Δεν είναι? Είναι. Και σας έχουμε δει μαζί? Τον γνωρίζουμε αυτό το δεσμό?
τόσο όσο. Δεν έχουμε κάνει ακόμα επίσημες δηλώσεις. Γενικώς το ξέρεις και εσύ τόσα χρόνια πλέον ότι γενικά δεν βγαίνω να δηλώσω κάτι εκτός αν πρέπει να κάνω κάποια αναγγελία σε κάποια εφημερίδα. Επειδή βλέπω ότι και με τα αδέλφια σου είχες αρκετά μεγάλη διαφορά, αυτός ο δεύτερος γάμος θα σε έβαζε ξανά στο σκεπτικό του να κάνεις και ένα δεύτερο παιδί, παρά το γεγονός ότι τώρα ο γιος σου είναι κοντά στα 14. Ψάχνω ξύλινη επιφάνεια. Εδώ. Ωραία, τη βρήκαμε. Η αλήθεια ποια είναι, είχα πει σε δηλώσεις μου, το οποίο ήταν μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι αν κάνω δεύτερο παιδί, να είναι πριν τα 40 και για λόγους υγείας και. Βρίσκομαι ακόμα σε αυτό το περιθώριο, ακόμα και στο 90 που λένε του αγώνα. Θα το βάλω μπρος και θα το προχωρήσω όχι ένα και δύο, άμα μπορέσω. Καλά, και μετά τα 40, εγώ δεν το βρίσκω κακό τώρα εδώ που τα λέμε. Δεν το βρίσκω κακό. Μια χαρά σε βρίσκω. Για λόγους υγείας, γι' αυτό το έθεσα, ότι αρχίζουν μετά οι δυσκολίες. Κοίταξε να δεις κάτι τώρα. Επειδή εγώ έγινα κοντά στα 40 μάνα, στα 39, να ξέρεις ότι οτιδήποτε συμβαίνει μετά τα 35. Σε στέλνει σε ειδικές εξετάσεις λόγω ηλικίας. Άρα ξανά μπαίνεις, ε. Ω, ναι. Και δεν θέλω να αφήσω και τον Άγγελο μόνο του. Με τον συγκεκριμένο θα ξανά μπαίνεις ή γενικά θα ξανά μπαίνεις στη διαδικασία αυτή. Όχι, τώρα υποτίθεται το πράγμα πάει καλά, σου λέω, προχωράει. Εντάξει, ας μην το συζητάμε ακόμα, γιατί αυτό είναι και τυχερά. Φτού. Εγώ πάντως σε βλέπω μια χαρά. Σε ευχαριστώ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω λιγάκι να μου πεις τώρα, έβαλες φρένο, γιατί είπες και ότι ο γιος σου ήταν και ένα χειρόφρενο γενικότερα σε μια πιο ξέφρενη ζωή που έκανες και λίγο πιο μποέμικη θα έλεγα. Εγώ δεν θα έλεγα, αλλά για πες. Θεωρείς ότι έκανες μια παύση και στον επαγγελματικό τομέα λόγω της μητρότητας και της ζωής αυτής που επέλεξες. Χρειαζόταν εκεί ένα διάλειμμα, μια απόσταση βέβαια σε αυτούς τους φρενήρες ρυθμούς, δηλαδή δεν μπορείς να διαλέξεις και όταν υπάρχουν σταθερές συνεργασίες, όταν ξαφνικά διακόπτω από μια μεγάλη εταιρεία καλλιτικών, από άλλον έναν αγγλικό κατάλογο ο οποίος με έχει κάθε 6 μήνες συνέχεια με τα ρούχα της καινούργιας σεζόν, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί, οπότε έπρεπε να επανέλθω όσο πιο γρήγορα γινόταν. Το οποίο λίγο χτυπάει στα νεύρα γιατί διατροφή, γυμναστική, όλα αυτά είναι λίγο σκληρά και επώδυνα και όταν παράλληλα προσπαθείς να κρατήσεις και φυσιολογικούς ρυθμούς, να θυλάσεις, να μεγαλώσεις, να είσαι κοντά σε ένα παιδί. Μια γυναίκα σαν και εσένα, ψηλή, με ένα πολύ έτσι ωραίο σωματότυπο που έχει υπάρξει μοντέλο, βλέπει τόσες αλλαγές μετά από τη γέννα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εμείς οι κοινές τυνητές θεωρούμε ότι... Ενώ εμείς οι αθάνατες, ναι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Που δεν έχουμε γεννηθεί με τα γονιδιακά, αν θέλεις, προτερήματα που έχουν γεννηθεί άλλες γυναίκες. Μίλα μου για γονίδια. Λένε πώς είναι δυνατόν, παιδί μου, γέννης, από πού το έβγαλε, πώς επέστρεψε τόσο γρήγορα. Εσύ, ας πούμε, είχες πάρει κιλά στην εγκυμοσύνη σου. Εγώ έπαιζα PlayStation για να μην πάρω πολλά κιλά. Αν έτρωγες δηλαδή, και ήθελες να απασχολείσαι. Δεν μπορούσα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος τρώει. Το τρώει το φαγάκι του και ειδικά όταν αθλείσαι. Αυτή η συνήθεια η ωραία μένει. Οπότε αρχίζει λίγο αυτό το πράγμα και ανεβαίνει το κοντέρα απότομα και γρήγορα και χωρίς λόγο. Ναι, αλλά δεν είσαι όμως πάντα άνθρωπος ο οποίος το τρώει πάντα το φαγάκι του. Γιατί άκουσα ότι έχεις περάσει και μια περιπέτεια με την ευρική ανορεξία. Γι' αυτό σου έκανα και λόγο πριν για τα γονίδια. Ποια γονίδια, δεν θυμάμαι. Τα γονίδια μου τα είδα μέχρι τα 17 μου. Όπου ειδικά με παραμονές προετοιμασίας για πανελλήνιες εξετάσεις. Έτρωγα και έπαιρνα κιλά διανόητα. Εκεί σταμάτησα λίγο το modeling. Γιατί έπρεπε να δώσω πανελλήνιες και να διαβάσω. Οπότε τα κιλά λίγο εκτοξεύτηκαν, δεν μπορούσα να δουλέψω. Μετά... Πόσα πήρες δηλαδή? Πρέπει να ήταν 6-7 κιλά. Γιατί ήταν μόνο διάβασμα, φαΐ, διάβασμα. Φαΐ, διάβασμα, μηδέν κίνηση. Και ειδικά εγώ όταν έλειπα κιόλας τρίτη λυκείου, δεν πήγα πενταήμερη ας πούμε με το λύκειο, γιατί καθόμουν 15 μέρες στο μπαλί για το περιοδικό Γυναίκα και φωτογραφιζόμουν. Γύρισα Φεβρουάριο μήνα και ήμουν κατάμαυρη. Οπότε λίγο μετά μπήκα σε άλλους ρυθμούς. Αλλά αυτό που λες με τα κιλά δεν ξέρω γονιδιακά τι να σου πω. Έχω πάρει το γονίδιο του πατέρα μου, ο οποίος είναι εξαιρετικά αθλητικός και αθλούμε όλη μου τη ζωή. Και κάνω διατροφή όλη μου τη ζωή. Και με την ανορεξία πώς έμπλεξες? Μπλέκεις όταν πηγαίνεις στην Ίκαια για να διαγωνιστείς και αλφαβητικά το προηγούμενο κορίτσι από σένα είναι από το Καζακστάν. Εγώ ήμουν 1,74, αυτή ήταν 1,84 και ήταν 2 κιλά πιο κάτω από μένα. Mm-hmm. Οπότε μπαίνεις μέσα σε αυτό το ανταγωνιστικό που περνάνε και οι αθλήτριες, φαντάζομαι, ενόργανης ρυθμικής γυμναστικής κλπ. Είναι τεχνικό το θέμα, δεν είναι τίποτε άλλο. Είχες τα συνεζυγίσεις πόσο, ας πούμε? 47 κιλά. 47 κιλά. Τώρα όπως με βλέπεις και συζητάμε, είμαι στα 62. Σου άρεσες? Δεν είχα εικόνα. Δεν είχες σωστή εικόνα, έτσι? Αυτό. Η εικόνα που είχα ήταν μέσα από κάποιες Polaroids, από τις φωτογραφίσεις που κάναμε.
Υπήρχε το Photoshop, βέβαια ήταν, δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένο όσο είναι τώρα, που μπαίνει στο κινητό σου, ας πούμε, και κατευθείαν κάνει μια μέση έτσι και ένα στήθο έτσι. Αλλά τότε υπήρχε θέμα. Το Photoshop για ένα σπυρί στο μέτωπο, ας πούμε, γινόταν ζήτημα. Οπότε αυτό που έβλεπες, αυτό έπαιρνες. Δηλαδή, τι δεν έτρωγες μέσα σε μία μέρα? Τι πρόγραμμα έχεις για να φτάσεις 47 κιλά? Ή δεν ξέρω αν έτρωγες και είχες αυτό που... έχω μπερδευτεί λίγο με την νευρική ανορεξία. Είναι η νευρική ανορεξία που είναι ψιλοβουλημία. Τρώω, πάω και βάζω δάχτυλο, κάνω εμετό. Είναι η νευρική ανορεξία που δεν τρώω τίποτα και φοβάμαι με παχύνω, δεν πίνω ούτε νερό. Είναι η ανορεξία, τρώω, αλλά μετά πάω και κάνω 17.000 ώρες γυμναστική. Αυτό είχε. Είναι ένα τρικέφαλο τέρας ουσιαστικά, το οποίο έχει να κάνει με τις διατραχές πρόσληψης τροφής. Τώρα, αυτό εξαρτάται ποιο κεφάλι κοιτάζει εσένα. Η ανορεξία είναι μεγάλη αποχή από ποσότητες τροφής. Όσο πιο λίγο γίνεται. Δηλαδή, με ένα, το πρωί ξυπνούσα με ένα μήλο και όλη την ημέρα λίγα φύλλα μαρουλιού, λίγο κοτόπουλο, τις ελάχιστες ποσότητες που μπορούσα να καταναλώσω. Αργότερα, όταν αυτό το πράγμα το είδα ότι δεν έβγαινε, διότι είχα καταρχήν πρόβλημα ευαισθησία, φωτοευαισθησία. Δεν μπορούσα να βγω έξω την ημέρα. Πέρα δηλαδή από το ότι δεν μπορούσα να σταθώ όρθια. Μετά άρχισα λίγο κάπως να το ελέγχω, αλλά λόγω της δουλειάς, λόγω των ταξιδιών, δεν μπορούσα να έχω σταθερότητα στον τρόπο ζωής μου, στη διατροφή μου. Οπότε το να τρώω κάτι και συνήθως λάθος γιατί είμαι στο δρόμο, έπρεπε να το αντισταθμίσω με παραπάνω ώρες γυμναστικής. Δηλαδή, επί Champions League, που έχει τον ένα αγώνα back-to-back με τον επόμενο. Μην μου πεις ότι έτρεχες σε δύο αγώνες. Έτρεχα δύο αγώνες, στο διάδρομο. Πέραν και παράταση. Ευχόμουν όχι, αλλιώς θα έτρωγα μια φέτα ψωμί παραπάνω μετά. Αυτό το πράγμα πόσο κράτησε? Κράτησε αρκετά χρόνια. Βέβαια, όλο αυτό πήρε ένα τέλος, μια ολοκλήρωση, διότι ήρθε ο Άγγελος. Και οπότε με τον Άγγελο λίγο είδα τη ζωή αλλιώς. Και να σου πω κάτι, ίσως φέρθηκα και πιο σωστά και επαγγελματικά και με μεγαλύτερο σεβασμό στον εαυτό μου, διότι αποτάθηκα σε έναν διατροφολόγο. Εσύ δεν είχες καταλάβει αυτό το διάστημα ότι έχεις πρόβλημα? Το κάλυπτες, το έβλεπες, το λέγανε? Δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν πήγαινα σε αυτή την. Η οποία είναι εξαιρετικά υποτιμητική για μένα η θέση να βρεθώ πάνω από μία λεκάνη. Αλλά το να χρησιμοποιώ χάπια λιποδιαλυτικά που παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαιρετικά υπέρβαροι, ή να κάθομαι στο γυμναστήριο για να χτυπιέμαι τόσες ώρες με τραυματισμούς και όλα αυτά, δεν καταλάβαινα ότι αυτοκαταστρέφομαι. Αλλά το καλό είναι ότι με αφορμή αυτό και με μια δήλωση που έκανε τότε η Ζέτα Δούκα, έμπλεξα με την ανάσα, με την καλή έννοια. Α, ναι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπόρεσα να μιλήσω και με ειδικούς. Η ανάσα είναι από τότε. Ναι. Τώρα μιλάμε, πες μου λίγο για τη χρονολογία μιλάμε. Ακριβώς τώρα τη χρονολογία δεν μπορώ να σου πω, θα είμαι και ανακριβής. Αλλά είχε να κάνει λίγο μετά τον ερχομό του γιού μου, οπότε μετά το 2006-2007-2008 εκεί κατά εκεί. Θυμάμαι ότι είχαμε βρει ένα κενό νόμου. Δηλαδή τα παιδιά τα οποία ήταν 14 χρονών δεν ήξεραν αν έπρεπε να αποταθούν στον παιδίατρο ή στον παθολόγο, με αφορμή τις διατροφικές διαταραχές. Και από εκεί και πέρα, από εκεί άρχιζε να ξετυλίγεται ένα κουβάρι με πολλές διαφορετικές ιστορίες. Άρχισα να μαθαίνω από τους ειδικούς ότι κάθε περίπτωση, όπως και κάθε άνθρωπος, είναι ξεχωριστός. Σου έχει ξαναχτυπήσει την πόρτα ποτέ από τότε? Αυτό το πράγμα μαθαίνεις να ζεις μαζί του. Απλώς είτε το έχεις κατοικίδιο, είτε πλέον είναι ένα θηρίο κτίνος το οποίο σε κατατρώει. Όταν το εμφάνισες, αν έτρεξες πίσω να δεις αν ήταν η πρώτη φορά που σε απασχολούσε ή αν το είχες ξανά στο παρελθόν? Δηλαδή, παρελθόν, στο σχολείο κτλ. Δεν με ενδιέφερε. Όχι. Είχε να κάνει με την τελειομανία μου και με το ότι ήθελα να είμαι εντάξει στη δουλειά μου. Για την προσωπική μου ζωή δεν είχα ποτέ θέμα τέτοιο, το εμφάνιση. Και τώρα, ας πούμε, η σχέση με το φαγητό, ας πούμε, είναι υγιής? Με έναν τρόπο βρίσκω τρόπους πάλι να περιορίζω τον εαυτό μου και λίγο να αυτομαστιγώνομαι, ελαφράξες λίγο έτσι. Α, να τσούζει. Διότι κάνω το σπορ που έχω επιλέξει είναι τα εναέρια ακροβατικά. Τα οποία σημαίνει ότι πρέπει να ανεβάσω το βάρος μου με τα χέρια μου και όλα αυτά πάνω στα πανιά σε μεγάλο ύψος. Οπότε λέω, εντάξει, και 2 κιλά λιγότερα να το κουβαλάω εκεί πάνω είναι πολύ καλύτερα. Οπότε βρίσκεις με έναν τρόπο να μπλέκεις πάλι σε αυτό τον ιστό. Πλέον νομίζω ότι περνάμε καλά τουλάχιστον. Είμαι λίγο πιο ισορροπημένα. Θα πιω και το κρασάκι μου μία στο τόσο. Λίγο πιο under control κατάσταση. Aerial yoga κάνεις? Δεν είναι yoga, λέγεται aerial silks. Αυτό πώς σου ήρθε? Αυτό ξεκίνησε, τι να σου πω τώρα, από τη δραματική σχολή. Σχολή θεάτρου έμπλεξα στο σύγχρονο χορό. Από το σύγχρονο χορό έμπλεξα με μια φανταστική ομάδα καλλιτέχνες, μοναδική είναι Κι Όμως Κινείται, οι οποίοι μέσα στο πρόγραμμά τους έχουν και τα εναέρια ακροβατικά. Μοναδικοί καλλιτέχνες, ακροβάτες, χορευτές. Οπότε η ψυχοθεραπεία μου εμένα κοστίζει ελάχιστα λεφτά και μου αφήνει και ένα ωραίο κορμί μετά. Ωραία, και τώρα επειδή μου είπες και για τη δραματική σχολή, η υποκριτική στη ζωή σου πώς μπήκε? Πώς μπήκε?
Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και μέσα από το modeling, ακόμα και αν δεν το είχα συνειδητοποιήσει, έλεγα μία ιστορία. Συνήθως έκανα τον καραγκιόζη. Διότι όταν σε βάφουνε τόσο ντάνα, με το μαλλί έτσι και είσαι εξώφυλλο και από πίσω το εσωτερικό κείμενο είναι ποζάρω και πουλάω, πουλάω, αγοράστε με, αγοράστε με. Άμα πάρεις τον εαυτό σοβαρά, την έκατσες, την έκατσες. Οπότε, ως αντίβαρο το καραγκιόζευα. Οπότε με έναν τρόπο κατάλαβα αργότερα ότι μία ιστορία ήθελα να πω. Άρχισε να με προβληματίζει ξαφνικά φιλοσοφικό ζήτημα, όχι γιατί έχουμε έρθει σε αυτή τη ζωή, άρχισε να με προβληματίζει το και γιατί τα κάνω όλα αυτά και ποιο είναι το νόημα. Δηλαδή, τι πουλάω ακριβώς, ματαιοδοξία, ομορφιά, τι είναι η ομορφιά και δεν είναι κάτι πρόσκαιρο, τελικά μήπως μας μπλέκει περισσότερο. Τι προβληματισμοί και αυτοί για ένα μοντέλο, είναι να τρομάζεις δηλαδή. Αλλά η αλήθεια είναι, κάνοντας τη συζήτηση με φίλους ηθοποιούς, μου είπανε, αυτή τη στιγμή παρουσιάζεις μία εικόνα, την οποία αυτή την εικόνα απλά ο άλλος χαίρεται να τη βλέπει. Δεν είναι τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Είναι μία στιγμή ευχαρίστησης για μία στιγμή. Από εκεί και πέρα κατάλαβα ότι μία ιστορία λέμε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Με αυτή την αφορμή με ζήτησαν, σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, να έχω κάποιες συμμετοχές σε σύριαλ, όπως ήταν τα Άγρια Παιδιά. Ουσιαστικά έκανα ένα μοντέλο το οποίο είχε ξεπέσει και είχε μπλέξει με νύχτα και ναρκωτικά. Μέσα από εκεί άρχισα να βλέπω ότι ήταν ωραίος αυτός ο σταθμός και το ταξίδι του modeling, αλλά στη ζωή μου θέλω να λέω ιστορίες. Αυτό με νοιάζει. Ο γιος σου σε έχει δει να παίζεις. Ναι. Είναι αυτοίος. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έστω και με το ζόρι τον φέρνει. Τι εννοείς, από μόνος δεν έρχεται. Δυστυχώς ο Έρμος ως παιδί ηθοποιού έχει δει πάρα πολύ θέατρο στη ζωή του, σε σημείο που ως ευαίσθητο, αρκετά ευαίσθητος, και τον δίνω τώρα στεγνά. Βρεθήκαμε δηλαδή στην Επίδαυρο και λόγω γνωριμιών δεν βάλαμε πρώτη γραμμή. Αλλά ήταν τόσο δυνατό το έργο που τον ένιωσα να κάνει αυτό και να κρατιέται προς τα πίσω. Άρα ουσιαστικά μπορείς να πεις ότι το modeling ήταν αυτό που σε οδήγησε στο να ανακαλύψεις τι θες να κάνεις πραγματικά. Ξέρεις όμως κάτι. Και σε άλλα μοντέλα έχει δοθεί αυτή η ευκαιρία. Δεν το έχουν εξελίξει όμως. Δηλαδή δεν έχουν πάει σε μια δραματική σχολή. Και πολλοί ηθοποιοί πετυχημένοι αυτή τη στιγμή που μεσουρανούν στην Ελλάδα και όχι μόνο, δεν έχουν τελειώσει κάποια σχολή. Εσύ γιατί πήγες σε σχολή για δική σου προσωπική, ας πούμε, κατάκτηση γνώσης ή για να μην έχουν να λένε ότι η Μάρα από μοντέλο έγινε ηθοποιός και να μας αμφισβητούν. Σε ευχαριστώ που μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Ποτέ δεν με ρώτησε κανείς. Η αλήθεια ποια είναι. Η αλήθεια είναι ότι κάνοντας κάποια serial, πριν πάω στην δραματική σχολή, έβλεπα ότι έψαχνα μια αλήθεια. Αυτή την αλήθεια λοιπόν στο συνέστημα την έψαχνα με μουσική, με αντικαταστάσεις, να σκέφτομαι πράγματα προσωπικά μου βιώματα για να ταυτιστώ με το χαρακτήρα. Έβλεπα όμως τους υπόλοιπους ηθοποιούς, οι οποίοι εκτός από την παραγωγή τέχνης είχαν και τα τεχνικά μέσα. Δηλαδή ο καλλιτέχνης διαθέτει μια τεχνική, την τεχνική. Δεν την έχεις από μόνος σου. Θέλει κάποια δουλειά, θέλει κάποια εκπαίδευση. Μέχρι εκεί καλά. Στα σύρια είπα, ωραία, εντάξει, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, θα προσπαθήσω να αναζητήσω μια αλήθεια, να μπορώ να σταθώ, να βγει σε ένα επεισόδιο. Ο σκηνοθέτης που με σκηνοθετεί εκείνη τη στιγμή με καθοδηγεί, ο μοντέρ θα κάνει το θαύμα, δηλαδή εγώ μπορώ να μην κάνω τίποτα, και ξαφνικά να γίνει αγκροπλάν, όλη η ένταση την έχουμε. Η σκηνή όμως που εμένα με εγωίτευε ήταν η σκηνή του θεάτρου. Και η σκηνή του θεάτρου είναι ένα ομαδικό σπορ. Και όταν παίζεις με άλλους παίκτες, οι οποίοι ξέρουν το άθλημα και εσύ δεν το ξέρεις, χαλάς το παιχνίδι. Mm-hmm. Οπότε ποτέ δεν ανέβηκα στη σκηνή αν δεν έβγαζα δραματική σχολή. Ήταν απαράβατος όρος μου. Ποια ήταν η πρώτη σου παράσταση? Η πρώτη μου παράσταση ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη, διότι ο δάσκαλός μου στο μεταπτυχιακό μου, Κώστας Φιλιππόγλου, με εμπιστεύτηκε. Μεγάλος. Πολύ μεγάλος. Και κάναμε μία παράσταση σε ελληνικό κείμενο του Χάρη Μπόσινα, ο οποίος είναι εξαιρετική πένα και ηθοποιός. Τη Λευτεριά στη Μύδια. Mm-hmm. Με μια φανταστική ομάδα. Ήταν μεγάλο σχολείο και από εκεί και πέρα ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Τώρα πού είσαι? Φέτος το χειμώνα είμαι σε μια συνέχεια της καλοκαιρινής μας τουρνέ. Ξεκινήσαμε για 20 πιάτσες και κοντεύουμε Πάσχα πια. Ζωή με τα χαμηλών πτήσεων σε πολύ γνωστά αγαπημένα κείμενα του ΑΡΚΑ. Σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη Αγοράκη. Είμαστε στο θέατρο Ριάλτο. Και τα πρωινά κάνω αγαπημένο musical, το Λάχνα και Χάχανα. Άντε! Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμοιβή, πραγματικά, από το να βλέπεις
τα παιδιά να χορεύουν και να τραγουδάνε μαζί. Ναι, αλλά είναι και το πιο δύσκολο κοινό, έτσι. Έχεις βέβαια και τηλεόραση, έχεις και σύριαλ. Ναι, αυτή τη στιγμή, έτσι. Και είσαι και τυχερή, γιατί είναι και ωραίο σύριαλ. Είναι μεγάλο σύριαλ και πάει και καλά. Διπλή, τριπλή τύχη. Γυναίκα χωρίς όνομα. Καλέ αισθητικά σε αυτό το ρόλο, ο οποίος δεν είναι καθόλου καλός. Είναι αρκετά κόντρα και είναι αρκετά απαιτητικός. Δεν ξέρω πού θα εξελιχθεί, διότι και σεναριογράφος πραγματικά μας το δίνει ψίχουλο-ψίχουλο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Α, δεν ξέρετε εσείς την εξέλιξη. Όχι, όχι. Αυτό έχει κάποιο λόγο που το κάνει, απλά δεν ξέρει ούτε η ίδια σεναριογράφος που θα το πάει. Μεταξύ μας, νομίζω ότι ξέρει που θα το πάει, γιατί ήξερε και ο παραγωγός, γιατί πράγμα μου βάζει να υπογράψω. Okay. Αλλά το θέμα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο μας δίνει μια ευκαιρία όντως να εξελίσσεται πραγματικά ο χαρακτήρας. Και είναι δύσκολο για μένα, γιατί κάνω μια μάνα η οποία άφησε ένα παιδί. Και δεν υπάρχει δικαιολογία. Αλλά εγώ πρέπει να τη δικαιολογήσω. Κάνεις μια μάνα που άφησε ένα παιδί, εσύ όμως έχεις υπάρξει και πρόσφατα μια αδελφή που άφησε έναν αδελφό. Και μου ανέφερες πριν ότι με τον αδελφό σου, με τα αδέλφια σου έχεις αρκετά μεγάλη διαφορά, αλλά αυτό όμως δεν ξέρω κατά πόσο απαλύνει καθόλου τον πόνο. Όχι, νομίζω δεν, καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή, ναι, ίσως θα το συζητήσουμε. Αυτό που σκεφτόμουν, λοιπόν, ήταν, τι να πω, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να με ρολιπτώ, δεν μπορώ να μονοπολώ το χρόνο και να μιλάω για το δικό μου πόνο, γιατί με αυτή την ευκαιρία κατάλαβα ότι κάθε σπίτι έχει και κάτι προσωπικό, κάτι δικό του, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο παράλληλες ιστορίες. Αυτό που μπορώ να πω ότι είναι, δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από έναν πατέρα να χάνει το παιδί του, από μια μητέρα να χάνει το παιδί της. Και δεν συγκρίνεται. Είναι άλλος ο πόνος του αδελφού, της αδελφής. Η αλήθεια είναι ότι στεναχωριέμαι, διότι δεν ξαναείδα ποτέ έτσι τους γονείς μου. Δεν μπορώ να κάνω λόγο, φυσικά, ούτε και για τη γυναίκα του, ούτε και για το παιδί του, για την ανιψιά μου, τη Σοφία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η ζωή μου συνεχίζεται και η αλήθεια είναι ότι, επειδή ακριβώς λόγω της διαφοράς ηλικίας δεν μπορώ να μιλήσω για αυτά που δεν είχαμε πολλά κοινά βιώματα, είχαμε διαφορά ηλικίας. Με μεγάλωσε, με αγαπούσε πάρα πολύ. Πόσα χρόνια διαφορά είχατε? 14 χρόνια. 14 χρόνια. Αλλά ίσως αυτό που με στεναχώρησε είναι ότι, ενώ πρόλαβα, του είπα τα ευχάριστα τα Χριστούγεννα, μιλήσαμε και του είπα ότι είμαι πολύ καλά στη ζωή μου. Βιαζόμουν να πάω στο θέατρο, οπότε το κλείσα λίγο βιαστικά. Στεναχωριέμαι για πράγματα που λέγαμε ότι θα κάνουμε μαζί, γιατί προσφάτως είχε βγει στη σύνταξη, στρατιωτικός, και πλέον έκανε τη ζωή που πάντα επιθυμούσε και είχε να κάνει με τις τέχνες. Του άρεσαν τέχνες. Ήταν καλλιτέχνης, η οικογένειά μας, αλήθεια. Ναι. Σε τι τέχνη? Είχε μεγάλη αγάπη στην κινηματογράφο και προσφάτως είχε μεγάλη αγάπη και στο χορό. Δηλαδή, ήταν χαρακτηριστικό, έτσι, σαν ανέκδοτο, τι έχουμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει φεστιβάλ κινηματογράφου που είναι ο Γιώργος, έχει πάρει διαρκείας. Τον έχουμε χάσει μες στις αίθουσες. Έφυγε ξαφνικά ή ήταν κάτι το οποίο το περιμένατε, γιατί είχε αντιμετώπιζε κάποια ασθένεια, ας πούμε, η οποία... Όταν με πήρε ο Μίμης, ο άλλος μου αδερφός, ήταν εν ώρα παράστασης. Και πριν λίγο είχε ακουστεί ένα απόσπασμα του Αρκά, το οποίο είναι από τη ζωή μετά, το οποίο είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση, που το ακούω κάθε φορά στην παράσταση και είναι αυτή η μαχαιριά, αλλά με έναν τρόπο έτσι είναι η ζωή. Είναι ο πεθαμένος, ο οποίος έχει φτάσει και συναντάει τον άγγελο και του λέει τροχαίο και το σκέφτεται, ο πεθαμένος του λέει όχι, έφραγμα. Αλλά δεν καταλαβαίνω, δεν πίνω, δεν καπνίζω. Τρώει υγιεινές τροφές, προσέχω το βάρος μου. Γιατί? Και του λέει ο άγγελος, surprise! Με τόση πίκρα και με τόσο χιούμορ. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Mm-hmm. Πραγματικά είναι έτσι η ζωή. Δυστυχώς αυτό ακριβώς. Ένας άνθρωπος ο οποίος λέγαμε, τι να πεις για αυτό το παιδί. Ξέρεις γιατί σε ρώτησα. Ναι. Γιατί, ρε παιδί μου, όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άρρωστος και ξέρεις ότι καλός κακός δεν υπάρχει, επιστροφή οδεύει προς το τέλος. Επειδή το έχω ζήσει κι εγώ από έναν θάνατο που είχαμε στην οικογένεια,
σου δίνεται λιγάκι ο χρόνος να προετοιμαστείς γι' αυτό. Ναι. Και να το επεξεργαστείς μέσα σου και να φιλοσοφήσεις και λίγο με ό,τι μέσα έχεις. Και να το εκλεκεύσεις με τον τρόπο που θες και που μπορείς και που γίνεται, έτσι ώστε όταν θα το αντιμετωπίσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο αναμενόμενο. Όταν όλο χάνεται ξαφνικά, είναι ωραίο για αυτόν που φεύγει, λένε, αλλά είναι πολύ σκληρό για αυτόν που μένει πίσω. Η παρηγοριά είναι ότι δεν υπέφερε, αλλά είναι αυτό το που γίνεται το τηλεφώνημα. Βλέπω, μείνεις, απαντάω και σιωπή. Λέω κάτι, η πρώτη σκέψη ότι κάτι συνέβη ίσως στον μπαμπά. Είναι και 83 χρονών, ζωή να έχει. Και μου λέει, έφυγε ο Γιώργος. Και φυσικά η επόμενη απάντηση, ποιος Γιώργος. Το πρώτο στάδιο του πένθους είναι η άρνηση. Αυτό. Και εκείνη τη στιγμή, εσύ μετά το τηλεφώνημα, έπρεπε να ανέβεις στη σκηνή. Προηγούνταν άλλη σκηνή. Η συνάδελφος η οποία περνούσε από το καμαρίνι γιατί έπρεπε να βγει η Κατερίνα Θεοχάρη, με είδε, με ρώτησε, το ξεστόμησα και είναι αυτό που λένε ότι αν δεν το πεις, είναι σαν να μην συνέβη. Όταν το πεις εκείνη τη στιγμή το συνειδητοποιείς και δυστυχώς πήρε το πρώτο βάρος η Κατερίνα και βγήκε και ήταν κομμάτια και τη ζητάω συγγνώμη, της δυσκόλεψα πολύ τη βραδιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο θείας σου εκείνη τη βραδιά με αγκάλιασε πραγματικά. Με στήριξε, η παράσταση συνεχίστηκε όσο μπορεί να πει κανείς κανονικά. Η αλήθεια είναι ότι όπως καλή ώρα και τώρα δεν είναι εύκολο, μου έσπαζε λίγο η φωνή. Οπότε ζητώ συγγνώμη από τους θεατές οι οποίοι πληρώσαν ένα εισιτήριο και ήρθαν να δουν κωμωδία και λίγο εγώ τσάκιζα. Βγήκες δηλαδή στη σκηνή. The show must go on. The show must go on, αλλά κάτσε ρε, είστε και άνθρωποι εκτός από ηθοποιοί. Εγώ το έχω ακούσει από πάρα πολλούς επαγγελματίες. Ναι, είμαστε ηθοποιοί, ο κόσμος έρχεται και να διασκεδάσει. Ναι, αλλά και εσείς είστε άνθρωποι δηλαδή. Έχεις πάρει μια πληροφορία την οποία την έχεις επεξεργαστεί, όπως λες, την έχεις ξεστομίσει και την έχεις συνειδητοποιήσει. Δεν έχεις όμως και ρομπότ να βγεις μετά να παίξεις. Και μόλις κατέβηκες από τη σκηνή. Δεν ξέρω, γιατί ίσως τώρα που το σκέφτομαι, ρε παιδί μου, να βρήκες και λιγάκι μέσα σε όλο αυτό την ευκαιρία πάνω στη σκηνή να το αποθήσεις, να μην το σκεφτείς, να βρεις έναν τρόπο να απασχολείς τον εαυτό σου διαφορετικά. Εκείνη την ώρα δεν είναι εύκολο. Με το πέρασμα του χρόνου μπορώ να σου πω ότι κάνω την καλύτερη δουλειά του κόσμου. Διότι με έναν τρόπο βρίσκομαι στην πολύ ευχάριστη θέση να αλλάζω ζωή, να είμαι κάποια άλλη. Μπορώ επίσης να αγκαλιάζω τη ζωή διότι κάνω παιδικό. Και βλέπω τη ζωή μπροστά που σπαρταράει, βλέπω τα παιδιά. Αλλά εκείνη την ώρα δεν μπορείς να είσαι πουθενά άλλου. Ξαφνικά έχει γίνει μια ρογμή, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα τα οποία δεν γυρίζουν πίσω. Ο γιος σου σε έχει δει να παίζεις. Ναι. Είναι αυτοί. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έστω και με το ζόρι τον φέρνω. Τι εννοείς, από μόνος του δεν έρχεται. Δυστυχώς ο Έρμος ως παιδί ηθοποιού και ειδικά εκολεπτόμενης, τον έσαιρνα σε πολλές παραστάσεις, αγαπάω και το θέατρο ούτως ή άλλως, ξένο και ελληνικό, έχει δει πάρα πολύ θέατρο στη ζωή του, σε σημείο που ως ευαίσθητο, αρκετά ευαίσθητος, και τον δίνω τώρα στεγνά, είναι αρκετά ευαίσθητος και βλέποντας κάποιες παραστάσεις οι οποίες πραγματικά ήταν πολύ δυνατές. Βρεθήκαμε δηλαδή στην Επίδαυρο και λόγω γνωριμιών δεν βάλαμε πρώτη γραμμή. Αλλά ήταν τόσο δυνατό το έργο που τον ένιωσα να κάνει αυτό και να κρατιέται προς τα πίσω. Επομένως, του βγαίνει μια φυσική δεν θέλω άλλο αποχή από το σπορ. Μήπως σου σκάσει μετά και θέλει να γίνει ηθοποιός. Στο έχεις συζητήσει ποτέ. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Λέει. Αλλά πολλές φορές το έχουμε ακούσει αυτό από πολλά παιδιά ηθοποιών. Η μαμά ακόμα είναι στον αγώνα να γίνει ηθοποιός, οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έχεις δεχτεί αμφισβήτηση. Γιατί βλέπεις τώρα, ρε παιδί μου, και άλλα μοντέλα έχουν μπει στον χώρο αυτό και όχι μόνο μοντέλα, από άλλους χώρους, είτε με εφήμερες, ας πούμε, παρουσία σε κάποια σύρια, είτε ακόμα και παίζοντας θεατρικά που αποτελούσαν είδηση από μόνο τους, μοντέλο να παίζει ύψεν π.χ. Και μετά βγαίνανε βέβαια οι διάφοροι ηθοποιοί. Κάποιοι λέγανε ότι ο χώρος είναι ανοιχτός και είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Κάποιοι άλλοι λέγανε πως είναι δυνατόν. Το θέατρο έχει γίνει, μπες στη σκύλια λέστα, ας πούμε. Έχεις εσύ βρεθεί αποδέκτης τέτοιων σχολείων. Οι πρώτες μου δουλειές στο θέατρο δεν ήταν πρωταγωνίστριας. Ήμουν βοηθός σκηνοθέτη. Που πέρα του ότι να πω τη γνώμη μου για κάτι που συμβαίνει ή να βοηθήσω τους ηθοποιούς με τα λόγια, κυρίως βοηθάει όλους τους πάντες με όλα.
από τα λόγια στους ηθοποιούς, μέχρι να βοηθήσω τον υπεύθυνο φωτισμού να φέρω φίλτρα, μέχρι να βοηθήσω τον ηχολήπτη να δουλέψω κονσόλα. Γνωρίζω το θέατρο. Μέσα και έξω πάνω κάτω. Μπρος πίσω πάνω κάτω, τα πάντα όλα πώς λειτουργεί. Με αυτόν τον τρόπο και κρατώντας μια σχετική αποχή από το χώρο της μόδας, δηλαδή όσα χρόνια σπούδαζα έκανα μόνο κάποιες απαραίτητες συνεργασίες έξω, ώστε να μπορώ να πληρώνω τη σχολή μου, να έχω τα έξοδα μου, όλα αυτά κτλ. Δεν χρειάζεται να κάνεις δηλώσεις, οι πράξεις μιλάνε από μόνες τους και νομίζω ότι το αν με αποδέχτηκαν ή όχι, φαίνεται τις συνεργασίες που έχω κάνει και τους ευχαριστώ πάρα πολύ όσους με εμπιστεύτηκαν και με εμπιστεύτηκαν μεγάλα ονόματα στον χώρο με μεγάλη πορεία. Από εκεί και πέρα, καλά κάνουν και όσοι με αμφισβητούν, διότι εύχομαι να βρεθεί μια ευκαιρία να μπορέσω να συνεργαστώ μαζί τους για να νιώσουν χαρούμενοι που βρεθήκαν μαζί. Έχεις να μας ανακοινώσεις κάτι άλλο που μπορεί να έχεις στα σκαριά, δεν ξέρω, κάποιο καλοκαιρινό έργο, περιοδία, κάτι άλλο, δεν ξέρω, σε ρωτάω για να μου πεις εσύ. Σε ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι είχα ένα αρκετά φορτωμένο από το καλοκαίρι, χειμώνα, συνέχεια, όλο. Οπότε αυτή τη στιγμή εξετάζω κάποια πράγματα, αλλά από μία απόσταση, γιατί όπως σου είπα, ας πάρουν λίγο προτεραιότητα και τα προσωπικά. Έκανα λίγο διακοπές με το παιδί μου. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Μάρα, νιώθω την ανάγκη γιατί θέλεις να βγεις και να το φωνάξεις και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Χαίρομαι. Και σου εύχομαι να νιώσεις σύντομα έτοιμη και εσύ και ο συντροφός να μας πείτε και άλλα ευχάριστα νέα. Σας εύχομαι και εσάς τα καλύτερα, να είστε πάντα ερωτευμένοι. Και εσύ είσαι ένα φρέσκο κορίτσι, νέα γυναίκα. Έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου να κάνεις ό,τι θες και καριέρα ως ηθοποιός μεγάλη και νέα ξεκινήματα στη και ζωή. Και νέο ξεκίνημα. Και άλλη δουλειά, μα χρειαστεί, γιατί όχι. Μπράβο, Βρεσί Μάρα. Πολύ μ' άρεσε η κουβέντα μας. Χάρηκα που σε είδα. Ελπίζω από κοντά. Και εσύ να πέρασες καλά. Χάρηκα που τα είπαμε από κοντά. Είσαι υπέροχη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλα. Ευχαριστώ. Κάπως έτσι λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, ολοκληρώνουμε και για απόψε. Μέχρι την επόμενη φορά που ανανεώνουμε και το ραντεβού μας, να είστε όλοι καλά. Καλό σας ξημέρωμα.